Απόψε θα μοιραστούμε μαζί σας κάποιες δικές μας σκέψεις. Λέμε πολλές φορές για το μεγάλο αδελφό, για το θέμα που είχε ανακύψει με τις κάμερες, για το αν μπορούν να καταγράφουν τις διαδηλώσεις, για όλα αυτά. Μεγάλο θέμα. Ακούγαμε επίσης ένα άλλο μεγάλο θέμα και ακούμε η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη, έχει να κάνει με την υπόθεση Ζαχόπουλου. Και τι έχουμε να ακούσουμε ακόμη? Ξεχάστε και τα δύο θέματα που σας είπαμε. Καθίσαμε και σκεφτήκαμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει και πού έχουμε φτάσει. Θα δείτε σε λίγο τον Νίκο τον Τζαμτσίκα. Κάτι ήξερε που έλεγε κάποια στιγμή για άσχετο θέμα σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας. Και γελάς Νίκολα, το θέμα είναι ότι έχει πάρει πολύ περίεργες διαστάσεις. Και ποιο θέμα, για να μην σας μπερδέψουμε. Ακούμε για παράδειγμα για την υπόθεση Ζαχόπουλου, κυρίες και κύριοι, για μια γυναίκα που φέρεται να κατέγραψε τον πρώην Γενικό Γραμματέα. Άλλοι λένε με κρυφή κάμερα, άλλοι λένε με το κινητό, άλλοι από πάνω, άλλοι από κάτω, άλλοι από δεξιά, άλλοι από αριστερά. Για μια ομάδα μπορεί να υπήρχε γύρω από αυτή τη γυναίκα. Και λέγαμε, εμείς ξέραμε μέχρι στιγμής ότι μπορεί να μας καταγράψουν και να μας ακούσουν άνθρωποι που έχουν τεχνογνωσία, τεχνολογία, που παίζουν στα δάχτυλα το ίντερνετ, που μπορούν να μπουν μέσα σε μονοπάτια του διαδικτύου, να μπουν μέσα στα κινητά μας. Και κάναμε μια έρευνα. Μπήκαμε στο διαδίκτυο. Αυτό που οι νεότεροι περισσότερο ξέρουν καλύτερα. Γιατί οι μεγαλύτεροι δεν έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία. Και κάναμε και μια βόλτα στα μαγαζιά. Ακούστε να δείτε. Πέρα από το μεγάλο αδελφό, είναι κάποιος άλλος κύριος, δεν ξέρω πώς να τον ονομάσω, εξάδελφος του μεγάλου αδελφού, που βρίσκει πολλούς καλοθελητές. Θα δείτε πως πλασάρουν κρυφές κάμερες κανονικότατα, αρκουδάκια, μολυβοθήκες, κορνίζες, και τις πλασάρουν πού όμως? Δεν τις πλασάρουν σε κάποιον ειδικό για να κατασκοπεύσει τον πρωθυπουργό, τον υπουργό ή όποιον άλλον, εν πάση περιπτώσει, θεωρητικά είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Τις πλασάρουν σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Και αυτό εξελίσσεται σε ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Και σου λέει, μπορεί να τη βάλεις την κρυφή κάμερα στο σπίτι σου για να παρακολουθήσει τη γυναίκα, τον σύζυγο. Παίζουν με την περιέργειά μας. Παίζουν με το συνέστημα της έλλειψης εμπιστοσύνης. Ανεξέλεγκτη είναι όμως. Έχετε ακούσει πολλές φορές και έχετε δει επίσης στην τηλεόραση τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι James Bond όλοι αυτοί. Πολλοί από αυτούς είναι επιτίδιοι που είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα. Θα ακούσετε απίστευτες συνομιλίες απόψε. Γιατί έχει ξεφύγει μπάλα σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι μόνο ότι μπορούμε να πάμε σε αυτούς και να τους πούμε παγιδεύστε τον προϊστάμενο, παγιδεύστε τους υπαλλήλους μου, παγιδεύστε τη σύντροφό μου ή τον σύντροφό μου. Το επικίνδυνο είναι ότι είναι επικίνδυνα άτομα αυτοί. Μπορούν να μας εκβιάσουν. Να πάμε δηλαδή εμείς σε αυτούς και να βρεθούμε εκβιαζόμενοι. Να πάμε σε αυτούς για να παρακολουθήσουν τη σύντροφο και να βρεθεί εν αγνία μας εκβιαζόμενη η σύντροφος. Τα μπερδέψαμε λίγο. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που είναι εδώ κοντά μας, που εκτός των άλλων μας κάνουν και ποδαρικό για το 2008 και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ με τη νομική του εμπειρία ο κύριος Αριστίδης Οικονομίδης. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά, εύχομαι. Καλή χρονιά. Μια κυρία και οικογενειακή σύμβουλος, με τη δική της ματιά θα μας πει πράγματα από τα όσα θα δει, κυρία Χριστίνα Μαγκουάιερ. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ο κύριος Σερπάνος, ο οποίος δεν έχει έρθει μόνος του, είναι καθηγητής τεχνολογίας, έρχεται από την Πάτρα, καθηγητής εκεί. Τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και μπροστά του έχει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό το μαραφέτη, πολλοί δεν το ξέρουμε.
ή το ξέρουμε για να γράφουμε το κείμενό μας, στη δουλειά μας, άντε να γράψουμε κανένα email. Το τι μπορεί να κάνουμε με αυτό, δεν πάει ο νου σας. Απόψε όμως, κυρίες και κύριοι, εμείς δεν θα σας δείξουμε τι μπορείτε να κάνετε, αλλά θα καταγράψουμε το τι συμβαίνει για να δούμε, πρέπει να ανησυχούμε. Τι είναι αυτός ο εξάδελφος του μεγάλου αδελφού που έχει αρχίσει και γιγαντώνεται και κάποιοι κάνουν χρυσές δουλειές από αυτό. Η κυρία, μάλλον πριν πάμε στην κυρία, στον κύριο Στέφανο Τσιτωμενέα, καθηγητή τηλεπικοινωνιών. Καλώς yes. ήρθατε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ ξέρω, κύριε Τσιτωμενέα, ότι με αυτό το τηλέφωνο μπορώ να πάρω την καλή μου, μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Όλοι πλέον μιλάμε τα κινητά τηλέφωνα, αλλά να σας πω την αλήθεια μου, επειδή απόψε εγώ δεν θέλω να μάθω πόσο εύκολο είναι να... Στημένο ήταν αυτό, τι ώρα μου ήρθε μήνυμα. Δεν θέλω να μάθω τον τρόπο, γιατί θεωρώ και λίγο επικίνδυνο αυτό να έχω εγώ στη διάθεσή μου ένα λογισμικό και να υποκλέψω συνομιλίες, έστω και για να δείξω στον κόσμο πόσο εύκολο είναι. Αλλά θεωρώ πολύ επικίνδυνο το ότι βρήκαμε στο διαδίκτυο πάρα πολλούς που λένε με 500 ευρώ, με 500 ευρώ, 600 ευρώ, με 100 ευρώ, τζάμπα, αν το έχεις και λίγο με την τεχνολογία, μπορείς να παγιδεύσεις το τηλέφωνο της κυρίας Παπαγιάννη, και καλώς ήρθατε κυρία Παπαγιάννη, διότι και ερευνήτρια. Καλώς σας βρήκα, καλή χρονιά σε όλους. Μπορείς να ακούσεις τις συνομιλίες που κάνει ο Νίκος Τσαμτσίκας, μπορείς να ακούσεις και να δεις τα μηνύματα. Δεν ξέρω τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο, γιατί έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, κύριε Οικονομίδη. Αλλά αυτό το φρούτο που είναι καινούριο δεν απευθύνεται σε κάποιους που δουλεύουν σε μυστικές υπηρεσίες. Απευθύνεται στον Αντώνη, απευθύνεται στον Κώστα, απευθύνεται στον Νίκο, απευθύνεται στη Ματίνα. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο που μπορεί με 100 ευρώ να πάρει να παρακολουθήσει τον σύντροφό του, τον συνάδελφό του. Και ανατριχιάζω στην ιδέα όταν αυτοί οι κύριοι, γιατί έχουμε και την απάντησή τους, λένε, θα σας πω εγώ πώς το διαφημίζουν το προϊόν τους. Και δεν ξέρω γιατί δεν έχει πέμβει και κανένας εισαγγελέας. Λέει, ανησυχώ για τον συνεργάτη μου. Συχνές ερωτήσεις του κοινού. Είναι τόσο μυστικοπαθής με το κινητό τηλέφωνό του. Συμβαίνει κάτι? Απάντηση τώρα της εταιρείας. Αυτή είναι μία από τις πολλές χρήσεις του λογισμικού μας. Να κρυφακούσουμε λίγο. Κυρίες και κύριοι, αποτυπώματα 2008, αποτυπώματα παρακολουθήσεων, εκβιασμών, ενός περίεργου κόσμου που σιγά σιγά μεγαλώνει γύρω μας και μπαίνει εκεί ακριβώς που είμαστε εμείς. Ας ξεκινήσουμε. Ποιος θα μπορούσε να παραβιάσει τον χώρο μας με σκοπό να παρακολουθεί από απόσταση κάθε μας κίνηση, κάθε προσωπική μας στιγμή? Πρέπει να κατέχουμε κάποια σημαντική θέση για να αποτελέσουμε στόχο, ή όλοι αποτελούμε εν δυνάμει θύματα ενός αόρατου ματιού που μπορεί να τοποθετήσει κάποιος στον χώρο μας, είτε κατά παραγγελία, είτε κάποιος δικός μας άνθρωπος, με σκοπό να ελέγξει το τι πραγματικά κάνουμε? Συμβουλευτείτε μας τηλεφωνικά ή επισκεφτείτε μας. Δίνουμε άμεση λύση στο πρόβλημά σας. Αναλαμβάνουμε εμπιστευτικές έρευνες προσωπικά, αισθηματικά, συζυγική απιστία, εντοπισμό διαμονής χρεοφυλετών. Πρωτότυπο κι αυτό. Κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία, εξαφανίσεις, έλεγχο παρακολουθούμενων, παγιδευμένων χώρων, επαγγελματικές έρευνες. Σύγχρονος ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Κάποτε οι μέθοδοι παγίδευσης χώρων έμοιαζαν ως κάτι μακρινό και το είχαμε γνωρίσει μόνο από ταινίες κατασκοπίας ή θρίλερ. Μόνο που πλέον τα προσωπικά μας δεδομένα, ακόμη και ο πιο προσωπικός μας χώρος, αυτός του σπιτιού, μοιάζει σαν χάρτινος πύργος που μπορεί ο καθένας να καταλύσει. Κι όμως, η έρευνά μας στο χώρο του διαδικτύου και στο εμπόριο αποκαλύπτει ένα όργιο διάθεσης συσκευών και εξοπλισμού για την καταγραφή εικόνας και συνομιλιών. Είναι ένα προγραμματάκι το οποίο το κάνουμε εγκατάσταση σε οποιοδήποτε κινητό το οποίο υποστηρίζει Windows Mobile Symbian λειτουργικά, και μπορούμε να παρακολουθούμε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις και να τις ακούμε, και επίσης να παρακολουθούμε και τα SMS που γίνονται αποστολή, εισερχόμενα ή εξερχόμενα. Μια πολύ καλή και φτηνή λύση για να παρακολουθείς πολύ εύκολα ένα κινητό χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Αυτό
Αυτό που σοκάρει περισσότερο είναι ότι όλοι εκείνοι που εμπορεύονται ανενόχλητοι το συγκεκριμένο εξοπλισμό δεν απευθύνονται σε ειδικούς, αλλά σε όλους εμάς, σε απλούς πολίτες. Και για να είναι πιο δελεαστικοί, μας παγιδεύουν εξάπτοντας τη φαντασία και τη διάθεση για ικανοποίηση της περιέργειάς μας, λέγοντας πως μπορούμε να παρακολουθήσουμε από τον ή τη σύντροφο μέχρι τον υπάλληλό μας ή τον ανταγωνιστή μας, ακόμη και τον γείτονα. Λέει ότι οι συνεργάτες είναι πρώην αστυνομικοί και έμπειροι νομικοί, με άκρα ηχεμήθεια στοιχειοθετούν στοιχεία οικογενειακών, εμποροβιομηχανικών, προσωπικών υποθέσεων. Ταιριάζει όλα τα πακέτα, είναι έγχρωμοι, 70 ευρώ, ένα χρόνο εγγύηση. Έτσι, σαν ένα παιχνίδι. Μόνο που αυτό το παιχνίδι εξελίσσεται σε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, που ισοπεδώνει προσωπικά δεδομένα και διεισδύει στις πιο προσωπικές και ιερές στιγμές μας. Ένα παιχνίδι που αρχίζει να αποκτά πολλούς παίκτες, με την τεχνολογία να μπορεί να βρεθεί στα χέρια οποιοδήποτε. Πόσο σίγουροι είμαστε ότι δεν θα μπορούσαμε και εμείς να είμαστε θύματα? Μην ξεχνάμε πλέον ότι οι κάμερες είναι τόσο μικρές, έχουν τέτοια ευκρίνεια, υπάρχουν κάμερες με οπτικές ίνες. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχε ένας διαστροφικός 35χρονος, ο οποίος πήγαινε στις τουαλέτες, είχε κάνει σε ορισμένα, σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί μάλλον, είχε κάνει μία οπή στις γυναικείες τουαλέτες, έβαζε την οπτική ίνα, το καλώδιο ας πούμε, και μπορούσε να δει τα πάντα. Πήγαινε στα δοκιμαστήρια από γυναικεία μαγαζιά ή μάλλον από μεικτά μαγαζιά και προσπαθούσε να προσεγγίσει. Τέτοιες διαστροφές υπάρχουν, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία δεν θα σταματήσουν ποτέ όσο υπάρχει διαστροφή του ανθρώπου. Απόψε στα αποτυπώματα μια αποκαλυπτική έρευνα για τα κυκλώματα των παράνομων παρακολουθήσεων. Από ιδιώτες, από επαγγελματίες του είδους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να καλύψουν και την πιο απαιτητική επιθυμία των πελατών τους. Διαθέτουν μηχανήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και προγράμματα πληροφορικής τελευταίας τεχνολογίας. Μας βάζουν όλους σε έναν φαύλο κύκλο ενοχής, καχυποψίας, αλλά και περιέργειας. Στην αρχή πάντα η χρήση είναι κακή. Οποιοδήποτε μέσο, μέχρι να το γνωρίσουμε. Αναγκαστικά στην αρχή είναι και κακή, είναι και καλή. Το θέμα είναι η ηθική μεριά. Το πώς θα χρησιμοποιήσει το μέσο. Μήπως θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε εκτός από θύματα και εν δυνάμει θύτες? Να παγιδεύσουμε δηλαδή κάποιον άλλον? Από περιέργεια, από έλλειψη εμπιστοσύνης? Όταν μάλιστα όλοι αυτοί οι κύριοι είναι εκεί, παντού, γύρω μας, έτοιμοι να μας προσφέρουν λύσεις και μηχανήματα. Έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν τόσο εύκολα που εμάς αυτό μας σοκάρει. Εικόνα και ήχο από προσωπικές στιγμές. Ποια είναι η νέα τάση στην αγορά από την οποία κάποιοι κάνουν χρυσές δουλειές? Η παγίδευση προσώπων για επαγγελματικούς λόγους. Και μην φανταστείτε πως μιλάμε για βαριά κατασκοπία μεταξύ πολυεθνικών. Όχι. Προσφέρουν τόσο εύκολα και μάλιστα λόγω της μεγάλης προσφοράς σε χαμηλότατες τιμές τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να ελέγξει τον υπάλληλό του, όσο μικρή και αν είναι η επιχείρησή του. Οι εργαζόμενοι δύσκολα καταφεύγουν στην καταγγελία σε βάρος του εργοδότη όταν παρατηρούν, όταν με λύπη τους παρατηρούν, όταν με αγωνία παρατηρούν και αγανάκτηση ότι παρακολουθείται η παραμικρή κίνησή τους μέσα στον εργασιακό χώρο. Ο μεγάλος αδελφός είναι εδώ. Ή αν θέλετε η μετάλλαξή του, που ξεφεύγει από τις μυστικές υπηρεσίες και τα μηχανήματα εκατομμυρίων και μπαίνει στις ζωές μας προς ικανοποίηση περίεργων, αρρωστημένων εγκεφάλων που δεν θα έλεγαν όχι να εισβάλλουν είτε στην προσωπική μας ζωή είτε την επαγγελματική. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Τα γραφεία ερευνών που όλοι γνωρίζουμε λειτουργούν νόμιμα? Πόσα από αυτά αλήθεια έχουν άδεια? Ακόμη και αυτά που έχουν, ποιους κανόνες οφείλουν να ακολουθούν? Τους ακολουθούν? Το επάγγελμά μας, από τη στιγμή που ανοίγεις ένα γραφείο, είσαι, δηλαδή κινείσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή είσαι εφηγόμενος, είσαι εφηγόδικος. Δηλαδή, οτιδήποτε υπηρεσία προσφέρεις σε κάποιον, αγγίζεις τα όρια, την γκρίζα ζώνη της παρανομίας. Μπορώ να πω ότι και περνάς και λίγο απέναντι από την παρανομία.
διαφημίζουν τον εξοπλισμό τους μέσω εφημερίδων και διαδικτύου. Λοιπόν, μολυβοθήκη, ασύρματη έχρωμη κάμερα ψηλής ευκρίνειας σε αυτό το σημείο. Ρολόι με ρολόγιο θερμόμετρο. Μικροκάμερες, μικροπομπή, ανιχνευτές, κοργοί, δορυφορικά συστήματα, στόλοι αυτοκινήτων, βαν και μηχανών. Τεχνολογία αιχμής, λένε, στη διάθεσή τους και κατ' επέκταση στη διάθεσή μας. Μιλούν για τεχνολογία ανάλογη των μυστικών υπηρεσιών, ίσως αυτή που διέθεταν υπηρεσίες πριν από πολλά χρόνια, ικανή όμως να παραβιάσει με το παραπάνω τις συνομιλίες μας και τις προσωπικές μας στιγμές και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να μας εξυπηρετήσουν. Και μάλιστα, όπως θα ακούσετε απόψε, μας δίνουν και ιδέες. Αλήθεια, όλους αυτούς που διαφημίζουν ότι μπορούν να μπουν στην ιδιωτική ζωή του οποιοδήποτε, ποιος τους ελέγχει, ποιος μπορεί να αποκλείσει ότι δεν μπορούν να απειλήσουν ακόμη και τους ίδιους τους πελάτες, έχοντας στη διάθεσή τους υλικό που έχουν καταγράψει, ακόμη και με την εντολή εκείνων που ήθελαν να παγιδεύσουν κάποιον άλλον. Με μια απλή έρευνα που κάναμε στο ίντερνετ και στις μικρές αγγελίες, βρήκαμε δεκάδες γραφεία ερευνών που έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σε όλη τη χώρα. Θα το επαναλάβουμε. Πόσο από αυτά λειτουργούν νόμιμα? Κάποια από αυτά μάλιστα να γράφουν και τον αριθμό αδείας. Γιατί άδεια μπορεί να έχουν. Όμως ελέγχονται για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Είναι δυνατόν να λειτουργούν σύμφωνα με την νομοθεσία και να υπόσχονται τα πάντα περί ελέγχου και καταγραφής προσωπικών δεδομένων? Ο ποινικός μας κώδικας, ο βασικός ποινικός νόμος, ορίζει ότι όλες αυτές οι ενέργειες απαγορεύονται. Και απαγορεύονται πολύ φυσιολογικά, θα έλεγα, και πολύ δίκαια, διότι υπάρχει η προστασία της προσωπικότητας του κάθε Έλληνα πολίτη. Πέραν τούτου δε, απαγορεύεται διότι δεν μπορεί κανείς να αναμεγνύεται στην ιδιωτική σφαίρα και στην ιδιωτική ζωή του καθενός με τέτοια μέσα. Για παράδειγμα, παράνομες βιντεοσκοπήσεις και παρακολουθήσεις τηλεφώνων. Και όχι μόνο ζηλιάριδων συζύγων, αλλά και συνεργατών, συνεταίρων, ανταγωνιστών, ακόμη και εργαζομένων. Οι συνομιλίες που θα ακούσουμε απόψε, αν όχι αποκαλυπτικές, γιατί πλέον τίποτα δεν μας εντυπωσιάζει δυστυχώς, είναι απόλυτα ενδεικτικές για το πώς έχει ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο και πόσο ανυπεράσπιστοι είμαστε. Μα αν θες να παρακολουθείς κάποιον, να το πούμε έτσι καλύτερα, γιατί να παρακολουθείς κάποιον, παρακολουθείς και το σπίτι του και το μέσα του και το έξω του. Μπορείς να παγιδεύσεις το σπίτι ενός ανθρώπου με μικροκάμερες, έτσι, οι οποίες μπορεί να φτάσουν σε μέγεθος μιας καρφίτσας. Τόσο μικρές, το κεφάλι μιας καρφίτσας, η κάμερα. Κρύφες κάμερες, οι οποίες μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε διάφορα αντικείμενα, είτε σε ένα κουτάκι, είτε σε ένα κουκλάκι, είτε σε οποιοδήποτε κάτι, μια συσκευή του σπιτιού. Μπορείς να παγιδέψεις με κοριούς, μπορείς να παγιδέψεις το κινητό του, μπορείς να παγιδέψεις το σταθερό του. Οπότε, εάν πούμε ότι μέσα στο σπίτι θέλουμε να κάνουμε μια παρακολούθηση ενός ανθρώπου, μπορούμε να βάλουμε κάποιες κάμερες να παρακολουθούμε όλους τους χώρους, να παρακολουθούμε το σταθερό του με κοριούς και το κινητό του. Νομίζω ότι αυτό μας καλύπτει πλήρως για το τι κάνει ένας άνθρωπος μέσα στο χώρο του. Παράλληλα, πέρα από το θέμα της επιτήρησης με κάμερες των χώρων εργασίας για λόγους ασφαλείας, έχει ανακύψει ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, τελείως διαφορετικό, για το οποίο μάλιστα υπάρχουν και καταγγελίες. Τη χρήση από κάποιους εργοδότες κρυφού συστήματος παρακολούθησης. Θα δούμε πως ένας άνθρωπος που κάνει το λάθος να εμπιστευτεί υπηρεσίες αμφιλεγόμενων γραφείων κινδυνεύει ο ίδιος και το περιβάλλον του να πέσουν θύματα εκβιασμού. Σύζυγοι που έχουν πάει για να παρακολουθήσουν την γυναίκα τους βρέθηκαν οι ίδιοι μπλεγμένοι σε εκβιασμούς. Έχουν έρθει περιπτώσεις εκβιασμού αρκετές στο γραφείο μου και τις έχω χειριστεί ανάλογα. Μάλιστα, αρκετές από αυτές έχουν βγει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θυμάμαι ένα πελάτη μου, δεν ήταν ακριβώς βέβαια ερωτικός εκβιασμός, τον εκβιάζανε για άλλους λόγους κάποιοι άνθρωποι της νύχτας. Εκβιάστηκε σε άλλες περιπτώσεις η ίδια η γυναίκα, χωρίς να το ξέρει ο σύζυγος, που βέβαια είχε δώσει την εντολή παρακολούθησης.
Πολύ απλά, ο ερευνητής δεν του αποκάλυψε ποτέ την αλήθεια για το τι κατέγραψε και απείλησε με στόχο τα χρήματα την γυναίκα, χωρίς να της πει για ποιον λόγο την παρακολουθούσε. Κάποιος, όμως σε στιγμή αδυναμίας, του είχε δώσει το κλειδί για να παραβιάσει ο ερευνητής ακόμη και το σπίτι τους. Το υλικό, η εικόνα και ο ήχος που έχουν καταγραφεί παράνομα, μένει και απειλεί να τεινάξει στον αέρα οικογενειακές, προσωπικές ή και επαγγελματικές σχέσεις. Συνομιλίες σε σταθερά και κινητά τηλέφωνα, αλλά και γραπτά μηνύματα στη διάθεση οποιουδήποτε είναι σε θέση να αγοράσει μια απλή συσκευή ή ένα λογισμικό που κυκλοφορούν και διαφημίζονται ελεύθερα στο εμπόριο. Είναι τραγικό. Συστήματα υποκλοπών. Καμία σχέση με τις υποκλοπές που έχουμε ακούσει και τα δίκτυα των εταιριών. Απλά προγράμματα παραβιάζουν τις συνομιλίες μας. Τι θα πούμε με τη σύντροφό μας ή με το συνεργάτη μας. Και δεν τους εμποδίζει κανένας να πωλούν αυτά τα προγράμματα με 600 ή 800 ευρώ. Μάλλον κάποιοι θα τα έδιναν αυτά τα χρήματα και πολύ εύκολα αν η εμπιστοσύνη τους είχε κλονιστεί. Και εκεί πατούν όλοι εκείνοι που επωφελούνται από την πώληση αυτών των προγραμμάτων. Ίσως γι' αυτό έχει κατακλειστεί παράλληλα και η αγορά από προγράμματα μπλοκαρίσματος ανεπιθύμητων εισβολέων στο κινητό μας, στο σπίτι μας ή στον υπολογιστή μας. Ειδικές μικροκάμερες και μάλιστα υψηλής ευκρίνειας μεταμορφωμένες στα πιο απίθανα αντικείμενα, από πακέτα τσιγάρων και μολυβοθήκες μέχρι γλάστρες και πίνακες ζωγραφικής. Να κοιτάτε τον πίνακα και να λέτε τι ωραίος, και κάποιος άλλος να σας κοιτάει μέσα από αυτόν. Πολύ ωραία. Την έβαλε ο σύντροφος, η σύντροφος, πλήρωσε κάποιον ο εργοδότης. Τι σημασία έχει? Οι προσωπικές στιγμές πάνε περίπατο με τις συσκευές να είναι έτοιμες να καταγράψουν τα πάντα στον χώρο μας. Έχουν και αναλυτικά το πώς μπορούμε να παγιδεύσουμε το χώρο μας ή το χώρο κάποιου τρίτου προσώπου. Πώς δηλαδή κάποιος μπορεί να παρακολουθεί σε 24-ωρη βάση ένα σπίτι, ένα γραφείο ή οποιονδήποτε άλλο χώρο, χρησιμοποιώντας από την πιο απλή τεχνολογία και μεθόδους μέχρι εξελιγμένη σημερινή τεχνολογία που οι δυνατότητές της ξεπερνούν κάθε φαντασία. Καταρχήν, οτιδήποτε παρουσιαστεί, οτιδήποτε αντικείμενο βλέπει κανείς μπροστά του, μπορεί οπωσδήποτε αυτό να γίνει κρυφή κάμερα. Ας αρχίσουμε από τα πολύ πιο μικρά. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα αρωματικό. Εδώ μέσα τοποθετείται κρυφή κάμερα. Ένας τεχνολογικός λαβύρινθος που πλέον κάποιοι ανενόχλητοι φέρουν στα δικά μας χέρια. Και αν η μόδα με τα βίντεο των κινητών στα χέρια νεαρών έβαλε πολλούς εμπελάδες, φανταστείτε τι συμβαίνει όταν μπορεί να έχει ο καθένας και μία κρυφή κάμερα, να ακούει τη σύντροφό του και να παίρνει από απόσταση τα μηνύματά της, ή όταν μιλάμε με εκείνη να μας ακούει και ο ανταγωνιστής ή ο προϊστάμενός μας. Αυτή η βαλίτσα που πλέον έχει πολλά εργαλεία παραδίδεται σε χέρια απλών πολιτών και μάλλον έχει μεγάλο δρόμο να διανύσει, όσο και επικίνδυνο ακόμη και για το χρήστη της. Απόψε στα αποτυπώματα. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο επικίνδυνο, δηλαδή ότι αυτή η βαλίτσα έτσι και αλλιώς στα χέρια οποιοδήποτε είναι επικίνδυνη. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνουμε πάντως, ναι, Αντώνη, το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνουμε είναι ότι, γιατί αν και φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να μην μας αφορούν προσωπικά, σας λέω λοιπόν υπεύθυνα ότι και δημοσιογραφικά, ότι αφορούν τον καθένα. Τον καθένα. Τον καθένα. Θα σας εξηγήσω. Να σου πω αυτό που θέλω να πω. Είναι ότι ναι μεν αυτή η βαλίτσα είναι επικίνδυνη στα χέρια οποιουδήποτε, αλλά το ότι αυτή τη βαλίτσα την πασάρουν στα χέρια απλών πολιτών και τους βάζουν στο τρυπάκι να παρακολουθήσουν τον άλλον, τον φίλο, τη φίλη, τον συνάδελφο, από περιέργεια και μόνο, είναι πολύ επικίνδυνο. Συμφωνώ, η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση είναι ότι δημιουργείται μια τράπεζα δεδομένων. Πώς είναι, ρε παιδάκι μου, το 131, πώς είναι 141 που παίρνεις τραψίδι για να ρωτήσεις το σπίτι του Μίτσου, το Μίτσου Παυλόπουλου, ξέρω πόσο, τι αριθμό έχει το σταθερό. Και σου λέει, περίμενε η κυρία, πάρε 2, 10, 40, τόσο, 55 παίρνεις. Δημιουργείται λοιπόν μια τράπεζα δεδομένων με αυτόν τον τρόπο, για τον καθένα μας, που μπορεί να είναι χρήσιμη σε σένα να είναι διάφορη, ας πούμε. Αλλά μια τράπεζα δεδομένων για την προσωπική μου ζωή ή για την επαγγελματική μου δραστηριότητα μπορεί να είναι χρήσιμη στον κύριο απέναντι. Αν ο καθένας λοιπόν γνωρίζει, γιατί αυτό γίνεται τελικά, αν ο καθένας γνωρίζει ότι υπάρχει ένα αόρατο σύστημα,
το οποίο διαθέτει μια απίστευτη τράπεζα δεδομένων, την οποία μπορεί να παραχωρήσει μέσω κρυφών παρακολουθήσεων. Εδώ δεν μιλάμε για ένα αόρατο σύστημα, αλλά ότι το μάτι του καθένα. Και για ορατό μιλάμε. Ναι, αυτό λοιπόν το ορατό που έχει στα χέρια σου και ενώ γυρνούσε εσύ με τη γυναίκα σου σπίτι σου και το είχε κάποιο στο δρόμο. Πήγε να παγιδεύσει απέναντι εσένα, από το σπίτι μου μέσα σε ένα φελιζόλ. Ακριβώς. Και πήγε να παγιδεύσει εσένα, αλλά τον οποιοδήποτε άλλο εν πάση περιπτώσει. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες. Σιγά μην κανείς μυστικές υπηρεσίες. Κανείς δεν ξέρει με τι μπορεί να έχει ναι, να κάνει. Άρχισε με Νίκο μου όμως. Αυτό πράγμα είναι ανώνυμο. Για να μην τρελαθούμε. Τι πιστεύω εγώ προσωπικά ως Αντώνης. Σιγά μην οι μυστικές υπηρεσίες ενδιαφέρονται για μένα. Και να πω και κάτι. Και να ενδιαφέρονται, τι θα ακούσουνε. Και θα ακούσουν ό,τι θέλουν. Πρόσεξε όμως ποιο είναι το επικίνδυνο για αυτούς που μας ακούνε. Γιατί όσοι μας ακούνε δεν είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί, γενικοί γραμματείς. Είναι απλοί πολίτες. Ότι κάποιοι μοιράζουν στο διαδίκτυο και διαφημίζουν ιστοριούλες για το πώς μπορούμε να παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον, διαθέτουν εξοπλισμό και σου λένε να παρακολουθήσεις την κοπέλα σου, τον άντρα σου, θα βάλεις λέει την κάμερα στην κορνίζα. Τι να την κάνω κύριε εγώ την κάμερα στην κορνίζα? Να, για υποπτία χώρου και του παιδιού μου. Είναι τέχνης ρουφιάνος, χρήσιμο. Μπορεί να γίνει επαγγελματίας αργότερα. Άρα μας βάζουν σε αυτή τη λογική. Θέλω να πάμε στη Νέα Ιωνία. Εκεί θα συναντήσουμε στο σπίτι τον κύριο Γεράσιμο Διαλεκτάκη. Είναι τεχνικός διευθυντής της εταιρείας πληροφορικής. Χαίρετε κύριε Διαλεκτάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς. Επίσης σε όλους εσάς. Ξέρω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά απόψε. Θέλω να μας βοηθήσετε με τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας. Κύριε Παγιάννη, σε εσάς θέλω να έρθω για να πάμε και στο ρεπορτάζ. Παρακαλώ. Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα για να καταλάβει και ο κόσμος το τι ακριβώς παίζει. Ξέρουμε ότι αν ανοίξουμε μια εφημερίδα αγγελιών ή αν μπούμε στο ίντερνετ, βλέπουμε εκατοντάδες γραφεία ιδιωτικών ερευνών. Σωστά. Ας μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά και πριν δούμε τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν ακόμη και αυτοί που έχουν άδεια, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, πόσοι από τους συναδέλφους σας έχουν πραγματικά άδεια, που άδεια σημαίνει, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχουν ελεγχθεί για το ποινικό μητρό τους, το παρελθόν τους, τι κάνει ο καθένας. Για πείτε μου λοιπόν ένα νούμερο. Η αλήθεια είναι ότι από τα 150 γραφεία που αυτή τη στιγμή δρεύουν, έχουμε μόνο. Ναι, 150 γραφεία εννοώ. 150 μεγάλα εννοείται. Μεγάλα γραφεία. Πού, στην Αττική. Ναι. Στην Αττική και βάσει του παλιού συλλόγου που είχαμε, την εγγραφή του συλλόγου που είχαμε τα άτομα στο σύλλογο. Πόσοι έχουν αδεία? Είναι 30 μόνο. Μόνο 30. Ακούστε λοιπόν. Αυτό είναι αλήθεια. Ακούστε λοιπόν, εγώ θα πω ότι. Και τι κάνουν οι αρχές, συγγνώμη κύριε. Οι αρχές για τις υπόλοιπες 120. Αυτό είναι μια παράληψη βασική που θα έπρεπε να έχει μεριμνηθεί από το κράτος ώστε να τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και αυτά τα γραφεία να μην είναι σε λειτουργία. Δεν έχουν γίνει κινήσεις, επερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα είναι νόμιμη πώληση αυτών των καμερών. Πρέπει να ξέρετε ότι ρωτήσαμε. Δεν από αυτό. Θα ακούσουμε τώρα. Μπορεί να αγοράσει ο καθένα. Αυτό έρχεται στην αγοροπολισία. Ακούστε τώρα, γιατί είπε ο κύριο Οικονομίδη κάτι σημαντικό. Επικοινωνούμε με ιδιωτικό γραφείο ερευνών. Δεν τους ρωτάμε κάτι από το κεφάλι μας, τους ρωτάμε πράγματα που βασίζονται στη δική τους διαφήμιση. Το τι διαφημίζουν δηλαδή. Εκφράζουμε λοιπόν κάποιους φόβους για εξωσυζυγική σχέση. Μας λέει ότι μπορεί να μας ενοικιάσει τον εξοπλισμό του κύριου Οικονομίδη και ότι γι' αυτό θα ήταν και καλύτερη περίπτωση γι' αυτόν. Αλλά θα μπορούσε και να μας τον πουλήσει και ότι είναι και πολύ εύκολο στη χρήση του. Επίσης, κύριε Τσιτομενέα, και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται και σε λίγο που τα δούμε πιο αναλυτικά και με τα λογισμικά που μπορούμε να ακούσουμε τις συνομιλίες του άλλου, τι ακριβώς γίνεται, λέει θα μας πουλήσει λέει κινητό με 650 ευρώ που όταν τον καλεί θα ακούει τα πάντα στο χώρο. Για να ακούσουμε. Θέλω να παρακολουθήσω ένα δικό μου άτομο και θα ήθελα να δω αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Είναι στην Αθήνα και εγώ είμαι στην επαρχία και θα ήθελα να παρακολουθήσω για κάποιο διάστημα τις κινήσεις του. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο, με κάμερες, με φωτογραφίες, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν το έχω ξανακάνει. Και θα ήθελα λίγο να μου πείτε, υποψιάζομαι, να τα λέμε ξεκάθαρα, το πρόβλημά μου είναι η μοιχεία. Υποπτεύομαι λοιπόν ότι ο σύντροφός μου έχει εξωσυζυγικές σχέσεις. Και θα ήθελα να δω αν όντως ισχύει αυτό.
πώς θα μπορούσατε να με βοηθήσετε σε αυτή την κίνηση, ας πούμε, τις παρακολουθήσεις. Ναι, κοιτάξτε, θα μας πείτε εσείς κάποια στοιχεία και από εκεί πέρα εμείς θα το κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ είμαι στην επαρχία και υπάρχει κάποιο σπίτι στην Αθήνα. Μένει στην Αθήνα κυρίως? Όχι, όχι, πηγαίνω, έρχεται. Να σας ρωτήσω, από εσάς μπορώ να νοικιάσω κάποιον εξοπλισμό? Δεν ξέρω, διατίθεται, μπορείτε να διαθέσετε? Βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι. Αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Τι ακριβώς, δηλαδή θέλει να μου εξηγήσετε, το έχω ξανακούσει. Εσείς, όχι, πείτε μου τι θέλετε και θα σας πω. Μπορώ να σας δώσω κάποιο μηχάνημα, να το βάλετε εκεί πέρα, το καλείτε και να ανοίγει και να ακούτε. Θα μπορώ να βλέπω και τις κινήσεις και να ακούω? Όχι, να βλέπετε, να βλέπετε, κοιτάξτε, να βλέπετε τώρα κοστίζει. Μάλιστα. Κοστίζει, γιατί πρέπει να μπει, να μπουν κάρμε στα σύρματες, να μπει όχημα από κάτω να καταγράφει κτλ. Τώρα δεν ξέρω, είναι θέμα κόστους. Κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να το κάνουμε γι' αυτό. Και αυτό μπορώ να τις νοικιάσω για πόσο διάστημα? Όσο θέλετε. Είναι θέμα κόστους. Και μου είπατε θα είναι ένα μηχάνημα. Τι είδους μηχάνημα? Μισό λεπτό. Σας είπα. Είπατε κάμερες. Ναι. Έτσι. Οι κάμερες και αν θέλετε να καταγράφετε είναι θέμα κόστους. Το οποίο κοστίζει αυτό. Έτσι για να εξηγόμαστε. Να μην τα μπερδεύετε. Το άλλο είναι κάτι που το αγοράζετε. Είναι γύρω στα 650 ευρώ, είναι δικό σας. Α, το αγοράζω. Το αγοράζετε, είναι δικό σας, το καλείτε, ανοίγει και ακούτε το χώρο τι γίνεται. Χωρίς να έχω εικόνα του χώρου. Δεν έχετε εικόνα, έχετε μόνο ακουστική. Μετά υπάρχει κάποιο μικρό μαγνητοφωνάκι, μπορείτε να το βάλετε εκεί πέρα και να καταγράφει. Έτσι, το βάζετε στο κομπιούτερ μετά και κάνετε καταγραφή τι έχει καταγράψει. Είναι πολλά πράγματα και γι' αυτό σας λέω. Και το θέμα είναι θέμα κόστους. Αυτό που στοιχίζει λιγότερο ποιο είναι? Λιγότερο είναι ένα κινητό, το τοποθετείτε εκεί πέρα, το καλείτε, ανοίγει μόνο και ακούτε τι γίνεται. Μέσω κινητού γίνεται αυτό? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό κάνει 650 ευρώ και είναι δικό σας. Μόνο που κάθε 4 μέρες πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία. Είναι ένα κινητό, έχει μια κάρτα, δικό του αριθμό, το κρύβετε κάπως στο σπίτι και το καλείτε εσείς, ανοίγει χωρίς να ακουστεί και ακούτε. Κυρίες και κύριοι, εσείς μας ακούτε. Θέλω να πω κάτι για την απόψινή εκπομπή. Επειδή το πρωί ταρακουνηθήκαμε όλοι, εγώ τουλάχιστον βάμαι πάρα πολύ τους σεισμούς και ξυπνήσαμε έτσι λίγο περίεργα και ευτυχώς που δεν είχαμε ούτε ζημιές, ούτε θύματα, ούτε τραυματισμούς και πήγαν όλα καλά και κάθε εμπόδιο για καλό που λένε και μας κάνει και αυτό έτσι να τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να λέμε τι ωραία που είναι η ζωή καμιά φορά. Δεν θέλουμε να σας, ταράξουμε με αποκαλύψεις και όλα αυτά, να σας ταρακουνήσουμε που λέει και ο Δημήτρης ο Μαθαίας. Θέλουμε να σας δείξουμε την κατάσταση που επικρατεί και να σας πω και κάτι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί είναι εκεί, στο γραφείο τους, στο τηλέφωνό τους και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα. Το ερώτημα είναι, τους ελέγχει κανείς? Έχουμε να ακούσουμε απίστευτα πράγματα. Όχι όλοι, κύριε Παπαδόπουλο, όμως να κάνουμε. Αυτό όμως είναι το δικό μας θέμα. Ελέγχονται από κάποιον. Πολύ μικρή διακοπή. Χωρίς κανέναν περιορισμό. Με ένα τηλεφώνημα. Χωρίς κανέναν περιορισμό. Με ένα τηλεφώνημα. Ακόμα και εγώ ίσως να μπορούσα να μην το αντιληφθώ. Αποτυπώματα ζωντανά κοντά σας εδώ στο Alter. Έχουμε να πούμε πολλά στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Κύριε Τσιτομενέα, ξέρετε, επειδή είστε και ειδικός με τις επικοινωνίες, κάποτε έλεγε ο κόσμος, δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. Μου φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερα να λέμε, δώσ' μου το κινητό σου, να σου πω ποιος είσαι απ' έξω και ανακατοτά. Ακριβώς, γι' αυτό το κινητό δεν πρέπει να το δίνουμε πουθενά και με τίποτα. Και να μην δεσκόμαστε και αυτό, καινούργια. Τι εννοείται, να μην δίνουμε τη συσκευή τον αριθμό? Τη συσκευή. Να κάνουμε μια ερώτηση, θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Να μην δεχόμεθα. Θέλω να καταλάβω κάτι και έτσι, προγράμματα. Επειδή ο κόσμος, ναι, μεν εξοικειωθεί με τη συσκευή και οι μεγαλύτεροι να παίρνουν τηλέφωνο, να απαντούν, να στέλνουν κανένα μήνυμα, για να μου παγιδεύσει εμένα κάποιος στο τηλέφωνο, πρέπει να έχει τη συσκευή μου στα χέρια του? Ναι. Ναι.
λέτε εσείς. Εκτός και αν εσείς δεχτείτε κάποιο μήνυμα το οποίο έχει από πίσω του κάποιο κρυφό πρόγραμμα για να σας παρακολουθεί. Θα το καταλάβω εγώ ότι αυτό το μήνυμα έχει κάτι άλλο από πίσω. Πού να το καταλάβω. Πρέπει να μην δέχεστε μηνύματα ή τουλάχιστον να μην δέχεστε μηνύματα από οπουδήποτε. Μισό λεπτό. Τι λέτε, δηλαδή ότι θα μου έρθει εμένα ένα εισερχόμενο μήνυμα το οποίο δεν ξέρω εγώ τι λέει. Οτιδήποτε. Α, και φωνητικά και γραπτά. Μισό λεπτό. Ένα γραπτό μήνυμα. Ναι. Αν το ανοίξω δηλαδή. Ναι. Μπορεί... Αυτό μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα από πίσω, αυτό το πρόγραμμα που θα σας παρακολουθούν από εκεί και πέρα. Και επίσης είναι και ένα τρίτο. Αυτό δηλαδή μπορεί να το κάνει κάποιος, όπως βρήκαμε εμείς μια εταιρεία, ας πούμε. Είναι και ένα τρίτο. Ναι. Ένα, δύο, τα είπαμε. Υπάρχει και το τρίτο. Όταν έχετε ανοιχτή την πόρτα της ασύρματης επικοινωνίας του κινητού. Το αυτό Bluetooth, το γνωστό Bluetooth ή GPRS. Αν το έχετε ανοιχτό, τότε από αυτό μπορεί να οποιοδήποτε με ένα απλό υπολογιστή μπορεί να βρει αμέσως το κινητό που είναι ανοιχτό και να επικοινωνήσει με το κατάλληλο πρόγραμμα και να σας δώσει το κατάλληλο πρόγραμμα. Άλλη μία ερώτηση, κύριε Τσιτωμένια. Πριν πάμε λίγο στο τι συμβαίνει. Πρέπει να είσαι ειδικός για να κάνεις αυτή τη δουλειά σε κάποιον. Όχι, γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτό για να πούμε επικίνδυνο. Πέντε κουβέντες. Ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να προσέχει μερικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί ένας πιτσιρικάς, για παράδειγμα, να πάρει ένα τέτοιο προγραμματάκι από αυτούς τους κυρίους που δεν τους ελέγχει κανένας στο διαδίκτυο και να παρακολουθεί στο τηλέφωνο της κοπέλας του όποιον θέλει. Παγκοσμιοποίηση έχουμε. Αυτοί τα αγοράζουν από το διαδίκτυο μέσω. Ναι, αλλά υπάρχει ένα delay, μια καθυστέρηση στο πώς οι αρχές αντιλαμβάνονται και αυτό. Ο κρατικός μηχανισμός που δεν υπάρχει ούτε να μην είναι υποψιασμένοι, γιατί σίγουρα και αυτοί ανησυχούν. Πώς μπορούν αυτές οι εταιρείες, λοιπόν, είναι ένα ερώτημα που θα δούμε και συνέχεια, να διαθέτουν ανενόχλητη και να λέει αυτός ο κύριος εδώ που θα δούμε συνέχεια και μας είπε μάλιστα όταν επικοινωνήσαμε και μαζί του, δεν θέλω να σας μιλήσω γιατί θα μας κάνετε, λέει, δυσφήμιση. Ποια δυσφήμιση? Λέει ότι να ακούμε, λέει, τις συνομιλίες του χώρου γύρω από το τηλέφωνο στόχο και να μας προτείνει και να παγιδεύσουμε, λέει, αν έχουμε αμφιβολίες στον συνάδελφό μας. Είναι δυνατόν? Αν με ρωτάτε, η Ελλάδα δεν μπορεί να μπει σε μια γκέλα. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και επομένως μπορεί από πουδήποτε και να μην είναι Έλληνας και να μην αντιπροσωπεύεται εδώ κάποιος να το προμηθευτεί. Με απλό τρόπο και εύκολο. Κύριε Τσιτωμένια, ξέρετε γιατί τα λέω όλα αυτά. Θεωρώ ότι η προσέγγιση σε ένα τέτοιο θέμα είναι και λίγο περίεργη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να κατηγορηθεί ότι ενδεχομένως να δείξει το δρόμο σε κάποιους, καταγράφοντας μια πραγματικότητα. Από την άλλη όμως θεωρούμε εμείς ότι αν αποφύγεις να καταγράψεις την πραγματικότητα, ίσως δεν την αντιληφθείς ποτέ, και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι μέσα σε αυτή την τεχνολογία και το συγκλονιστικό, θέλω να επαναλάβω, είναι ότι εδώ δεν υπάρχει καμία τεχνολογία. Υπάρχουν αυτά τα μυαλά που στείλουν αυτά τα μηχανήματα, αυτά τα προγράμματα. Και τα δίνουν έτοιμα. Και τα δίνουν σε εμάς έτοιμα. Στο διαδίκτυο βρήκαμε απίστευτα πράγματα. Και δεν μιλάμε τώρα για Αμερικανούς, για ιστοσελίδες στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, από εδώ, από εκεί. Για ελληνικές ιστοσελίδες και όχι μόνο. Και επίσης, κυρία Παπαγιάννη, οι συνάδελφοί σας, κάποιοι συνάδελφοί σας που ξέρω ότι δεν θέλετε να τους αποκαλούμε, αλλά κάπως πάνω τους αποκαλούμε, εν πάση περιπτώσει, εισαγωγικά detective, προτείνουν απίστευτα πράγματα. Και λέω και εγώ από την άλλη, αν αρχίζεις να ρωτιέσαι μήπως μου έχουν παγιδεύσει το ταβάνι, μήπως την κορνίζα, μήπως τη μολυβοθήκη. Καλά, δεν γίνεται έτσι. Φτάνεις στο σημείο, μισό λεπτό, μακρόθεν όλα μπορεί αυτά. Να τρελαθείς. Αλλά από την άλλη όμως, έχουν φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο που δεν χρειάζεται να είσαι στις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά ο Κυριάννης να σε παγιδεύσει. Δυστυχώς γίνεται αυτό. Και αυτή η μόδα που λέγαμε και νωρίτερα με τα κινητά με τους πιτσιρικάδες που κατέγραφαν τα πάντα και κάποια αρρωστημένα μυαλά που βάζαν μέχρι και τα κινητά στις τουαλέτες και τα βγάζαν στο διαδίκτυο, κάποιοι κύριοι τους δίνουν με την ένδειξη κρυφή κάμερα και όχι ασύρματη. Που μπορεί να πει ο άλλος την πουλάω εγώ για να την βάλει ο άλλος στο σπίτι του για να ελέγχει το χώρο, το μαγαζί του, το παιδί του. Με την ένδειξη κρυφή κάμερα σου λένε πώς και με ποιους τρόπους κάποιοι κύριοι που έχουν και γραφεία και κάνουν χρυσές δουλειές μπορεί να παγιδεύσει το σπίτι σας. Ας το δούμε.
Με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο εντοπίζεις όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες για τον έλεγχο και την παγίδευση ενός χώρου. Η διαφορά σε αυτό που ψάχναμε είναι ότι πλέον τα μέσα αυτά απευθύνονται σε όλους εμάς και δεν πρόκειται για συσκευές τύπου James Bond. Γενικώς η τεχνολογία όσο αφορά το software καλύπτει πάρα πάρα πολλά πράγματα πλέον. Και πόσο κοστίζει αν το αγοράσει κάποιος? Αυτό κοστίζει το απλό 100 ευρώ. Η σημερινή πραγματικότητα στην ενδοοικογενειακή ή οικιακή ή στην επαγγελματική κατασκοπία, όπου κάτι άλλο ψάχνει ο εισβολέας και σίγουρα όχι τα μυστικά του κράτους, είναι πως δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και μάλιστα έχουν φτάσει κάποια γραφεία ακόμη και να νοικιάζουν τον εξοπλισμό τους. Θα μας πούν μήπως ότι και αυτό είναι νόμιμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά για να δούμε πώς μπορούν να μας παγιδεύσουν, αλλά και τι να πρωτοψάξεις στο χώρο σου, αφού έχουν βρει τους πιο απίθανους τρόπους, ώστε τα συστήματα καταγραφής να είναι αόρατα. Λένε λοιπόν πως οι συσκευές παγίδευσης χώρου μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε συσκευή ή άλλο αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι, το γραφείο ή το αυτοκίνητο του στόχου, του ανθρώπου δηλαδή που βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Λοιπόν, όπως είπαμε, οτιδήποτε να φανταστούμε, η τηλεόραση προσφέρεται πάρα πολύ άνετα για να μπει μέσα κρυφικά μέρα και να αυτοτροφοδοτείται από το ίδιο καλώδιο. Κεραία που είναι εκεί πάνω, η κεραία αυτή, κρυφή κάμερα. Το air condition είναι το πιο δημοφιλή αξεσουάρ του σπιτιού που μπορεί να τοποθετηθεί εκεί μέσα ασύρματη κρυφή κάμερα. Διότι έχει μόνιμα ρεύμα και είναι και σε ύψος που μπορεί να έχει και μεγαλύτερη εμβέλεια και καλύτερη ευκρίνεια και πιάνει όλο το χώρο. Προσέξτε τώρα, τοποθετούνται εύκολα μέσα σε ένα ρολόι, ένα σταχτοδοχείο, έναν πίνακα ζωγραφικής, ακόμη και μέσα στην πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις προσωπικές ή επαγγελματικές συναντήσεις του στόχου. Τα ενσύρματα μικρόφωνα είναι μια κλασική μέθοδος υποκλοπής που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν από τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό το σύστημα παρακολούθησης αποτελείται από ένα μικρόφωνο που είναι κατεστημένο στο χώρο, κρυμμένο σε σημείο που να μην είναι ορατό από το θύμα και το καλώδιό του απλώνεται μέχρι το σημείο από που γίνεται η ακρόαση. Ο άνθρωπος δηλαδή που κάνει την παρακολούθηση βρίσκεται κάπου κοντά, στην άλλη άκρη του καλωδίου και καταγράφει τις συνομιλίες. Η μέθοδος αυτή είναι από τις παλιότερες και σήμερα δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, γιατί ο δράστης, αν γίνει αντιληπτός, μπορεί εύκολα να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Αρκεί κάποιος να ακολουθήσει τη γραμμή του καλωδίου και να φτάσει στην άλλη άκρη. Γι' αυτό προτείνουν τη λύση της κεραίας. Κάτι σαν τους σκοριούς. Όσο και αντιδικία να έχω με τον συνάδελφό μου, με τον συνεργάτη μου, δεν θα φτάσω στο σημείο να παρακολουθώ τις ιδιωτικές τους σκηνές. Είναι θέμα, στιγμές. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα, θα έλεγα, χαρακτήρα. Η γνωστή κοργή, η εξέλιξη των ενσύρματων μικροφώνων, είναι πομπή μετάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τι σημαίνει αυτό? Το σύστημα δεν περιλαμβάνει καλώδιο, αλλά κεραία, και το περιεχόμενο της παρακολούθησης μεταδίδεται σε μεγάλη απόσταση. Έτσι, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εντοπισμού του δράστη. Η λειτουργία του είναι απλή. Ένα κρυμμένο μικρόφωνο με κύκλωμα πομπού που εκπέμπει το σήμα μέσω κεραίας στο σημείο που βρίσκεται ο δράστης της παρακολούθησης. Ο κοριός τροφοδοτείται συνήθως από μπαταρία, αλλά μπορεί να συνδεθεί ακόμη και με τη γραμμή της ΔΕΗ. Πρέπει να προφυλασσόμαστε. Είναι δύσκολες οι εποχές, είναι περίεργες εποχές. Ο κόσμος πλέον έχει ξεφύγει. Δεν έχουν ξεφύγει, μην αοριστολογούμε, εμείς έχουμε ξεφύγει. Εμείς πάψαμε να σεβόμαστε τους νόμους. Εμείς, αν θέλετε, ανεχόμαστε καταστάσεις. Εμείς ανεχόμαστε πεπραγμένα άλλων που ορίσαμε να φυλάτουν θερμοπύλες. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
Ούλο, για όλη αυτή την κατάρτια και τον ξεπεσμό δεν είμαστε άμερη ευθύνη εμείς, δεν είναι μόνο το κράτος. Έτσι. Γι' αυτό και εφόσον οδηγήσαμε εδώ τα πράγματα εμείς, διότι και αυτοί που μας κυβερνάνε εκπρόσωποι μας, πρέπει να προσέχουμε και ποιους ψηφίζουμε. Έτσι. Γιατί εκπρόσωποι μας είναι. Γι' αυτά λοιπόν τα πράγματα που τα φέραμε σε αυτό το οριακό σημείο, ως συνυπεύθυνοι πλέον, πρέπει να αυτοπροστατευόμεθα, διότι το κράτος πλέον απεδείχθηκε ανίκανο και ανεπαρκές να μας προστατεύσει. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν ως μέσο μετάδοσης τις γραμμές του ηλεκτρικού ρεύματος ή τις τηλεφωνικές γραμμές. Βασίζονται δηλαδή στην τεχνική των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας ή επιτήρησης βρεφών που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά. Οι παλαιότεροι έλεγαν «και οι τείχοι έχουν αυτιά». Κι όμως είχαν δίκιο. Στην αγορά κυκλοφορούν ειδικές συσκευές με ευαίσθητα μικρόφωνα που πολλαπλασιάζουν την ένταση του ήχου. Η λειτουργία τους βασίζεται σε κατασκευαστικές ατέλειες ή ιδιαιτερότητες των κτηρίων όπου βρίσκεται ο στόχος της παρακολούθησης. Ο ήχος περνά μέσα από λεπτούς τοίχους, πατώματα, αγωγούς κλιματισμού ή καμινάδες και φτάνει στη συσκευή η οποία πολλαπλασιάζει την έντασή του, καθιστώντας δυνατή την καταγραφή του από το δράστη. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν θα συνιστούσαμε να παίρνουμε συσκευές να απενεργοποιούμε τις δυνατότητες των ενεργητικών συσκευών, διότι θα επιδιδόμεθα σε ένα συνεχές τέτοιου είδους αγώνα χωρίς τέλος. Το σωστό είναι να αποσκοπούμε στην, σας είπα, στην σωστή ενημέρωση για να αποφεύγουμε τα δυσμενή αυτού του είδους αποτελέσματα. Τον έχω, καλή. Οι ακουστικές συχνότητες μπορούν να υποκλαπούν και από απόσταση με τη χρήση ειδικών κατευθυντικών μικροφώνων που σκοπεύουν για παράδειγμα ένα παράθυρο. Η τεχνική αυτή απαιτεί την οπτική επαφή του μικροφώνου και του στόχου, ενώ το αποτέλεσμα της παρακολούθησης επηρεάζουν αρνητικά οι θόρυβοι στον περιβάλλοντα χώρο. Τα συστήματα παρακολούθησης με λέιζερ βασίζονται σε ιδιαίτερα εξελιγμένη και ακριβή τεχνολογία. Η λειτουργία τους είναι η εξής. Μία δέσμη λέιζερ κατευθύνεται στο παράθυρο του κτηρίου που πρόκειται να γίνει υποκλοπή. Κάθε ήχος από το δωμάτιο προκαλεί συγκεκριμένες ελάχιστες δονήσεις στο τζάμι του παραθύρου και οι δονήσεις αυτές διαμορφώνουν ανάλογα τη δέσμη λέιζερ. Όταν η δέσμη αντανακλάται πίσω στον δέκτη, αποδιαμορφώνεται και μεταφράζεται στην συνομιλία που έχει εκείνη την ώρα ο στόχος της παρακολούθησης. Οι συσκευές μαγνητοφώνησης δεν προορίζονται αποκλειστικά για υποκλοπές, αλλά μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και για τον λόγο αυτό, καθώς από την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν πια εξαιρετικά μικρό μέγεθος. Τοποθετούνται εύκολα σε χαρτοφύλακες, τσάντες, ντοσιέ, ακόμη και σαν αυτοκόλλητα. Και ο δράστης, χωρίς να γίνει αντιληπτός, μπορεί να μαγνητοφωνεί τις συνομιλίες που επιθυμεί. Πρέπει να έχεις εσύ ανιχνευτές τεχνολογικούς για να πιάσεις το σήμα που τυχόν στέλνεται από αυτόν ο οποίος κάνει την καταγραφή. Διότι και μία κάμερα λήψης δουλεύει ηλεκτρονικά. Παράγει και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αν λοιπόν έχεις τις κατάλληλες συσκευές απάνω σου, βέβαια όταν πας σε μια ερωτική συνάντηση, δεν νομίζω ότι πας φορτωμένος με ηλεκτρονικά, ούτε το περιμένεις. Δηλαδή το αβαντάζ του εγκληματία είναι ότι δεν το περιμένεις και δεν μπορείς ούτε να κυκλοφορείς όλη σου την καθημερινή ζωή φορτωμένος. Αλλά υπάρχει δυνατότητα όταν θέλεις να θωρακίσεις, ας πούμε, κάποιο δωμάτιο, να βάλεις τέτοια μηχανήματα που μπορεί να συλλάβουν την παρεμβολή ενός σήματος που μπορεί να έρχεται ξένο σήμα, δηλαδή απόξω. Με το
τοποθέτηση ειδικών κυκλωμάτων στη συσκευή ή και στην τηλεφωνική γραμμή, μπορεί κάποιος να υποκλέψει τις συνομιλίες στο χώρο, ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό. Μάλιστα, ένα σταθερό τηλέφωνο μπορεί να παγιδευτεί ακόμη και από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας. Η χρήση της τεχνολογίας έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, όχι τώρα, πολλά χρόνια πριν. Αλλά ένας ιδιωτικός ερευνητής, όταν θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν βγει στο φως μεγάλα σκάνδαλα, έχουν αποκαλυφθεί παραβατικότητες από ερευνητές και δεν έχουν κάνει χρήση καν. Γιατί είναι απαραίτητο να είναι συνυφασμένη η χρήση της υψηλής τεχνολογίας με έναν ιδιωτικό ερευνητή? Καταρχάς, είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο, όχι μόνο για τον ιδιωτικό ερευνητή, αλλά για τον οποιοδήποτε. Κύριε Οικονομίδη, ξέρετε τι με προβληματίζει περισσότερο? Αν θέλει να το πω πολύ λεπτά, κάποιος να μου την κάνει, δηλαδή να με παρακολουθήσει, δηλαδή έχει αυτή τη διαστροφή ή την περιέργεια, πιστεύω ότι θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Από την άλλη όμως, μπερδεύεται λίγο η υπόθεση όταν υπάρχει αυτή η υπερπροσφορά εξοπλισμού και όταν βάζουν στη διαδικασία τον κόσμο να του πει του αλουνού, κοίτα να δεις στο σπίτι σου, αν έχεις και καμία ρογμή, μπορεί να σου φυτέψουν και κάτι εκεί μέσα. Θέλω να πω το εξής, κύριε Οικονομίδη, γιατί σίγουρα και αυτά με την τεχνολογία είναι περίεργα και για εσάς. Το Σύνταγμα δεν μας προστατεύει, υποτίθεται όλους, ότι ουδείς, πριν πάμε στους εκβιασμούς, ότι ουδείς δεν μπορεί να μας παρακολουθεί και να καταγράψει τις κινήσεις μας παρά τη θέλησή μας. Εμείς, κύριε Οικονομίδη, απευθυνθήκαμε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν είχατε να μας πούν. Ίσως να παίρνουν θέση για το θέμα της κάμερας στο Σύνταγμα, στις πορείες, το ένα στο άλλο. Γι' αυτό το θέλει να το πείτε μικρό, το μικρότερο αδελφό, δεν έχουν τι να πούν, που μπαίνει όμως μέσα στα σπίτια μας. Ούτε ο συνήγορος του πολίτη. Ακούστε. Ξέρετε, οι καλόγεροι έχουν πει του Αγίου Όρους, όταν θέλησε ο Θεός να καταστρέψει τα μερμήγκια, τους έδωσε φτερά. Εμείς λοιπόν ζούμε μια εποχή εφιαλτική πλέον, Huxley, ασυλλήπτως εφιαλτική, έχει καταληθεί κάθε έννοια και μόνο η αίσθηση ότι μπορεί να παρακολουθήσει, ας μην παρακολουθήσει, νιώθεις πλέον καταπιεσμένος. Mm-hmm. Νιώθεις ότι έχει αλωτριωθεί η προσωπικότητά σου. Το Σύνταγμα που είπατε λέει σαφώς ότι η προστασία και ο σεβασμός της προσωπικότητας είναι το πρώτο μέλημα του κράτους. Και το ερώτημα είναι τι κάνει το κράτος όταν διαβάζουμε όλα αυτά στις εφημερίδες που προσφέρονται αφιδώς τα μέσα αυτά, τα τρομερά αυτά μέσα, είναι μια πρόοδος βέβαια, δεν γίνεται αφιβολία. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι τα αρνητικά της. Όταν πλέον δεν ξέρω, όταν μιλώ, σχεδόν όταν σκέφτομαι ότι αν δεν παρακολουθούμε, και ας μην παρακολουθούμε, αυτό και μόνο συντρίβει την προσωπικότητά μου. Άρα το Σύνταγμα έχει αποτύχει από τις πλευράς αυτής. Τον στόχο τον έχει, αλλά δεν τον επιτυγχάνει. Γιατί η νομοθεσία έπρεπε όλες αυτές τις προσφορές να τις θεωρήσει σαν προσφορά ναρκωτικών. Και να τιμωρούνται εκεί, στην πηγή. Δηλαδή, κακούργημα θα είναι εάν βγεις στην εφημερίδα ή οπουδήποτε αλλού και πεις προσφέρομαι να σου δώσω αυτά και εκείνα τα μέσα για να συντρίψεις την προσωπικότητα κάποιων. Ακούστε, κύριε Οικονομίδη, ακούστε τι μας λέει ένας. Υπάρχει και αντίλογος εδώ. Ένας ακόμη, αμέσως κύριε Στομενέα, ένας ακόμη ιδιωτικός ερευνητής, λέει το νόμο και το παράνομο μας λέει είναι σχετικά. Ξέρετε τι μας λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι απόλυτα, έναντι του ποσού των 10 με 15.000 ευρώ, γιατί εδώ πάμε λίγο πιο πάνω, για 10 με 15 ημέρες μπορούν να παρακολουθήσουν πρόσωπο, ανταγωνιστή, που δεν έχουμε εμείς πρόσβαση στο χώρο του.
Και αυτό είναι μεταξύ νομίμου και παρανόμου. Είναι καθαρά παρανόμου. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Είναι 100% και παρανόμου. Και δεν θα πω κάτι. Σε λίγο θα ακούσουμε. Ο νόμος απαγορεύει. Σε λίγο θα ακούσουμε. Τη χρήση αυτών των πραγμάτων. Από άλλο γραφείο. Ναι, αλλά δεν επισέρχεται ο εισαγγελέας που θα μπορούσε να πάρει όλες τις δημοσιογραφίες. Το άλλο θέμα. Η μη τήρηση των νόμων. Τον ολίγο νόμο. Σε λίγο θα ακούσουμε. Αυτεπάγγελτα και. Αλλά εγώ μιλώ και για τους νόμους. Και σε λίγο θα ακούσουμε, γιατί είναι συγκλονιστικό για εμάς. Δέχεται κάποιος, όχι μας προτείνει κάποιος που θέλουμε, που του λέμε εμείς πώς γίνεται να παρακολουθήσουμε τον σύντροφό μας, να μπει, λέει αν θέλετε να μας δώσετε αντικλείδη να μπούμε σπίτι να το παγιδεύσουμε, αλλά αν θέλετε μπαίνω και έτσι λέει μέσα, χωρίς αντικλείδη. Καλά, τώρα αν αυτό θα είναι μια κρέα ο Κορυδαλός να είναι γεμάτος με αυτό. Τότε υπήρχε μια πολύ μικρή ελπίδα για να μην συνεχιστεί αυτό. Και όμως είναι εκεί και υπάρχουν και σας ακούσουμε τι λένε. Εγώ είμαι σε κάποια γνωστή επιχείρηση τέλος πάντων στην επαρχία. Θέλω να μου πείτε αν γίνεται, αν μπορώ να παρακολουθήσω ανταγωνιστή μου, αλλά εγώ να μην έρθω σε επαφή μαζί του. Βεβαίως, γίνεται. Ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Βεβαίως. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορείτε να με πείτε. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν τι ψάχνουμε να βρούμε από αυτόν. Κινήσεις του για την πρόκληση πολίτων, ας πούμε, μόνο αυτό. Μάλιστα. Ωραία, μπορεί να γίνει αυτό. Επειδή είμαι από επαρχία και δεν είναι εύκολο να ή θα πρέπει να κανονίσουμε κάποιο ραντεβού για να τα πούμε από κοντά, θέλετε να μου πείτε πάνω κάτω ποιο τρόπο έχετε. Είναι εύκολο να μου πείτε με τι ασχολείται ο κύριος. Με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Τηλεφωνικές επικοινωνίες, δηλαδή κλείνει. Δηλαδή κάτι σαν πώληση από τηλέφωνο δηλαδή. Ναι, 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 ακριβώς αυτό. Ωραία, μάλιστα. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε τώρα με ποιους συνεργάζεται ή πώς κινείται και τα λοιπά. Ναι, 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 ακριβώς αυτό. Ωραία, εντάξει. Θα σας πω στο περίπου, έτσι, στο περίπου θα σας πω, για γύρω στις 15 μέρες, έτσι, ένα πακέτο στις 10.000 ευρώ. 10 μέρες. 10 με 15 μέρες. Και εσείς βέβαια θα σας δώσω εγώ, εννοείται κάποια στοιχεία τα οποία, εντάξει, τι θα τα αξιολογήσετε από εκεί πέρα. Βέβαια θα έχουμε μια επαφή στο διάστημα αυτών των 10-15 ημερών, έτσι να σας λέμε τι βρήκαμε. Και από εκεί και πέρα, αν εσείς θέλετε κάτι και κάτι παραπάνω. Αυτό με ποιο τρόπο όμως μπορεί να γίνει, χωρίς να έρθω εγώ σε επαφή μαζί του. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά μου ήταν... Αυτό αφήστε το σε εμάς. Πρέπει να σου δώσω κάποια στοιχεία εγώ... Εγώ από αυτόν θα ήθελα τις διευθύνσεις του. Ό,τι περισσότερο στοιχεία έχετε για αυτό, δηλαδή αν έχετε ακόμα και κάποια διεύθυνση σπιτιού, έτσι, τα τηλέφωνα της δουλειάς του, διεύθυνση της δουλειάς του, αυτά, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Μόνο αυτά, ναι. Να ρωτήσω κάτι, σε αυτή τη τιμή θα συμπεριληφθεί, εξηγήστε μου λίγο, θα είναι 24 ώρες παρακολούθηση, θα είναι κάμερες, τι θα είναι. Αυτό, εγώ θα σας δώσω κάποιο αποδεικτικό υλικό, το οποίο θα είναι υποτογραφικό, ή ηχητικό ή γραπτά κάποια πράγματα, τα οποία μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε, έτσι. Το αποτέλεσμα βέβαια θα το κρίνετε εσείς. Δηλαδή εμείς θα δώσουμε όλες τις κινήσεις του. Μόνο με φωτογραφίες όμως. Όχι μόνο με φωτογραφίες, και με ηχητικό υλικό και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε από το τηλέφωνο. Το ηχητικό υλικό θα προέρχεται από... Μην με ρωτάτε τίποτα άλλο σε αυτό το θέμα. Από το τηλέφωνο δεν θα μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Θέλω να μου πείτε ότι εσείς έχετε μέσα για τη διαδικασία για το σπίτι. Βεβαίως. Όχι, σας ρωτάω, επειδή και το γνωρίζω ότι είναι και τόσο νόμιμο αυτό, στο να γίνει αν θα έχω κάποιες κυρώσεις κτλ. Κοιτάξτε, τώρα το νόμιμο και το παράνομο είναι σχετικό. Εσείς πάντως δεν κινδυνεύετε από κάτι. Μάλιστα, εσείς έχετε την καλή διάθεση να νομιμοποιήσετε, έτσι δεν είναι. Εντάξει, σίγουρα όλα και όλα αυτά πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου γίνονται. Ως προς τον τρόπο θα ήθελε έτσι κάτι παραπάνω. Για τον τρόπο δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Και στην Αθήνα να έρθετε, δηλαδή και μπροστά να ήμασταν τώρα, για τον τρόπο πάλι δεν πρόκειται να σας έλεγα τίποτα. Πώς θα αξιοποιήσουν δηλαδή από εσάς, δηλαδή εγώ έχω την καλή διάθεση να σας δώσω 15.000 ευρώ έτσι. Απλά θέλω και το αποτέλεσμα, πέρα από το αποτέλεσμα να μου πείτε και πώς θα μπορείτε κοιτάξτε, να, εγώ να το παγιδεύσουμε ας πούμε χωρίς να είσαι σε επαφή μαζί μου. Αυτό σας λέω. Είναι απλό. Αυτό, η ερώτηση που κάνετε είναι πάρα πολύ απλή, αλλά έχει πάρα πολύ δύσκολη απάντηση. Δεν μπορώ να σας πω το τι θα κάνω ή το πώς θα το κάνω. Το αποτέλεσμα βέβαια θα το δείτε. Έτσι. Εννοείται. Γιατί για να πληρώσετε κιόλας εννοείται ότι θα πάρετε και κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι. Δεν θα πάρετε αέρα.
Έτσι δεν είναι. Ζητήσατε, ας πούμε, τη διεύθυνση του σπιτιού του. Εγώ μπορώ να την ξέρω, αλλά δεν θέλω να θα μπείτε μέσα στο σπίτι του. Όχι βέβαια, καμία σχέση. Όχι βέβαια, όχι μέσα στο σπίτι δεν πρόκειται να μπούμε. Όχι, απλά είναι κάποια στοιχεία που εμάς θα μας βοηθήσουν. Απλά πήγε το μυαλό μου σε κάμερα μέσα στο σπίτι, γι' αυτό δεν θέλω να. Όχι, όχι, αν και η κάμερα μέσα στο σπίτι δεν πρόκειται να. Για το θέμα που θέλετε εσείς, δεν εξυπηρετείτε κάτι. Στη δουλειά του μόνο, πώς. Μόνο στη δουλειά του μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποια ζητήματα. Στη δουλειά του και. Εντάξει. Και κάποια πράγματα έξω. Πάντως να είστε βέβαιοι ότι η δουλειά σας θα γίνει. Όχι, απλά επειδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, δηλαδή θεωρώ το μοναδικό τρόπο ώστε να εξυπηρετήσετε καθημερινά από τη δουλειά σας. Αναγκάζεται ο κόσμος να προβεί σε αυτό. Σίγουρα, εντάξει. Δυστυχώς έτσι όπως έχουμε γίνει, ναι. Τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πουθενά στον κόσμο, λογικό. Όσο τώρα τα στοιχεία εσείς δεν μπορείτε να ασχοληθείτε ακόμα. Πρέπει να έχουμε επαφή μαζί, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, αν μου δώσετε τα στοιχεία, αν συμφωνήσουμε τελικά, θα σας δώσω ένα αριθμό λογαριασμού τραπέζης να μας βάλετε τα μισά χρήματα. Και εμείς ξεκινάμε από αύριο το πρωί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντως έχετε την τεχνολογία ώστε να γίνουν αυτά, έτσι δεν είναι. Ναι, υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Ό,τι τελευταίο υπάρχει, το έχουμε. Και αυτό το λέω με χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Μόνο που εδώ παραπλανεί λίγο, έτσι δεν την είναι. Την παγίδεψε, διότι η χρήση αυτών των πραγμάτων στα δικαστήρια. Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Ασφαλώς. Είναι αφενός μεν απειγορευμένα και δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη από δικαστήρια. Μάλιστα. Και αφετέρου έχει ποινή. Ένα χρόνο ελάχιστο όριο μέχρι 5 χρόνια, έχουμε η κυρία. Κακώς της είπε, δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Όσο για εσάς, πώς είπατε, προστασία προσωπικών δεδομένων. Μικρή διακοπή. Αν μου πεις αυτό και μόνο μου λες εμένα μου αρκεί άλλο, αν μου πεις εγώ θέλω βίντεο. Να του βάλουμε κοριούς, ήχο. Είναι ακριβώς έτσι το κινητό με αυτόν τον ήχο. Όποιος το παίρνει τηλέφωνο παίρνει και σένα. Γίνεται και χωρίς αντικλείδη, αλλά θα σου κοστίσει πάρα πολλά λεφτά. Κυρίε και κύριοι, είμαστε εδώ κοντά σας, ζωντανά, αντιλαμβάνουμε το ενδιαφέρον σας, τα πολλά σας ερωτήματα. Σε λίγη ώρα θα δούμε τι γίνεται με τα κινητά. Ξέρετε, σε όλη αυτή την ιστορία με τις κρυφές κάμερες, με τις παγιδεύσεις, ακόμη και του προσωπικού μας χώρου, με τις κάμερες, τις κρυφές, στο χώρο εργασίας και με όσα γίνονται με τους ιδιωτικούς ερευνητές, βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο γενικότερα η εξέλιξη τεχνολογίας, δηλαδή ως προς τον εξοπλισμό που μπορεί να έχουμε πλέον εμείς οι απλοί πολίτες στα χέρια μας, που κάποιοι υπάρχουν εκεί για να μας τα δώσουν όλα αυτά βεβαίως, με 70 ευρώ, με μικρά ποσά γενικότερα. Βοηθάει πάρα πολύ το ίντερνετ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Σερπάνο, καθηγητής τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κύριε Σερπάνο, επειδή και οι μεγαλύτεροι κυρίως δεν μπορούν να αντιληφθούν ακριβώς το τι συμβαίνει σε αυτόν τον περίεργο χώρο, πόσο εύκολο να διεισδύσει κάποιος τα προσωπικά μας δεδομένα μέσα από αυτό το χώρο. Κοιτάξτε, καταρχήν θα ξεκινήσω με μια θέση με βάση σχετικά με αυτά που συζητήθηκαν μέχρι τώρα, η οποία είναι ότι η τεχνολογία δεν έχει ηθική. Ηθική έχουν οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν. Αυτοί που τη χειρίζονται. Ακριβώς. Οπότε το τι μας προσφέρει η τεχνολογία δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορούμε. Ζούμε. Καλείς δεν το κατηγορείς αυτό. Όχι. Η χρήση της. Ακριβώς. Ζούμε όμως σε μια εποχή στην οποία τα τεχνολογικά επιτεύγματα έρχονται με τέτοιους μεγάλους ρυθμούς που δεν μπορούν να απορροφηθούν κατά τη γνώμη μου από ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Εσείς προηγουμένως αναφερθήκατε στους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, όχι ότι είναι θέμα διάκρισης ηλικίας προφανώς, αλλά η εκπαίδευση των περισσότερων δεν ήταν μέχρι σήμερα αρκετά ικανοποιητική έτσι ώστε να μπορούν να αντιληφθούν κινδύνους από τη χρήση τεχνολογιών. Και εδώ πέρα έρχεται και το θέμα ότι ουσιαστικά σήμερα το τηλέφωνο, το κινητό που χρησιμοποιεί ο καθένας μας αποτελεί έναν μικρό υπολογιστή. Ναι. Οπότε ουσιαστικά διατρέχει κανείς χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο κινδύνους αντίστοιχους με αυτούς που έχει στους υπολογιστές.
και πολλοί που γνωρίζουν βέβαια και την χρήση των υπολογιστών για παράδειγμα, είναι γνώστες και προγραμμάτων προστασίας από κινδύνους που διατρέχει κάποιος χρήστης υπολογιστών. Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για παραβίαση του κινητού μας μέσω των δικτύων. Βεβαίως. Δηλαδή βρίσκουν αυτοί που φτιάχνουν αυτά τα προγράμματα κάποια στενάκια και μπαίνουν στη λεωφόρο του δικτύου, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, όπως εξήγησε και ο κύριος συνάδελφος προηγουμένως, ουσιαστικά, επειδή ακριβώς το κινητό τηλέφωνο είναι ένας μικρός υπολογιστής, ουσιαστικά έχει απάνω του κάποια προγράμματα, κάποιο λογισμικό με το οποίο κάνει τις δουλειές τις οποίες κάνει. Με αντίστοιχο τρόπο όπως σε ένα λάπτοπ, ας πούμε, σαν αυτό που έχω μπροστά μου. Εσείς έχετε ανοίξει κάποια σελίδα μπροστά σας? Είναι μέσω του δικτύου? Ναι, όχι, μέσω του δικτύου. Και όχι. Μέσω του δικτύου. Μέσω του δικτύου, όχι. Εκεί πάμε σε άλλα. Ναι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, ας την αφήσουμε αυτή. Εδώ μιλάμε για την καθημερινότητά μας περισσότερο. Μέσω του δικτύου GSM, όχι. Όχι του GSM όμως. Τα τηλέφωνα αυτά πλέον έχουν και Bluetooth, έχουν και άλλα. Αυτό δεν ανήκει στο δίκτυο, είναι στο δικό μας χώρο. Κύριε Σερπάνο, έχετε κάποιες σελίδες? Ναι, βεβαίως. Για να δείξουμε και στον κόσμο που δεν έχει εξοικειωθεί με το ίντερνετ. Τι είναι αυτός περίπου ο κόσμος? Έτσι δεν είναι, κυρία Μπένου? Μπορούμε να δείξουμε λίγο από την εικόνα από τον υπολογιστή του κύριου Σερπάνου και να μας εξηγείτε? Κοιτάξτε, είμαστε τώρα σε μια σελίδα, ας πούμε. Ναι, το θέμα είναι ότι επειδή ακριβώς θεωρώ τέλος πάντων ότι είναι θέμα εκπαίδευση και ενημέρωση του κόσμου, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί σε κάποιο βαθμό ότι ουσιαστικά οι πληροφορίες για το πώς κανείς μπορεί να κάνει, να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και με κακό τρόπο, βρίσκονται ακόμα και πάνω στο ίντερνετ. Επίσης, το γεγονός ότι, όπως λέγαμε προηγουμένως, πολλοί δεν έχουν γνώση των κινδύνων που διατρέχουν χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνολογίες, ουσιαστικά αφήνουν τον εαυτό τους απροστάτευτο απέναντι σε διάφορους κινδύνους. Και χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν αυτές οι κάμερες ασφαλείας που πολλοί χρησιμοποιούν για τα σπίτια τους ή για τις δουλειές τους και τις παρακολουθούν μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βάζουν κάποια κάμερα σε ένα χώρο του σπιτιού τους για να παρακολουθούν κάποιον εργαζόμενο στο σπίτι και λοιπά, και τα παρακολουθούν μέσω ίντερνετ. Μπορεί κάποιος άλλος να παρακολουθεί μαζί τους, δηλαδή? Αυτό εξαρτάται από το αν προστατεύουν με τον κατάλληλο τρόπο την πληροφορία η οποία μεταδίδεται. Δηλαδή, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι μπορούν και πρέπει να την προστατεύουν, κύριε Σερπάνο, και την αφήνουν ελεύθερη. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είστε καθηγητής, διδάσκετε, είστε μέσα σε αυτό που λέγεται ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδίκτυο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί αυτή είναι μια βασική διαφορά. Θα το βρίσκα λογικό να μπορούσατε εσείς να το κάνετε, που έχετε βγάλει τα μάτια σας σε βιβλία, διαβάζοντας, είστε επιστήμονας, είστε καθηγητής. Εμπειρία. Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που μας δίνουν τη δυνατότητα όμως και σε εμάς που δεν είμαστε εξοικειωμένοι να το κάνουμε αυτό? Δηλαδή, στον οποιοδήποτε ψυχάκι, να το πω έτσι, μπορεί να μπει εμένα στο σπίτι μου που εγώ έχω ένα σύστημα παρακολούθησης, εν πάση περιπτώσει, για να βλέπω τι κάνει το παιδί μου? Κοιτάξτε, όπως αν δεν είναι προστατευμένο, ναι. Ναι. Αν δεν είναι προστατευμένο, πιθανόν. Άμα περνάει πάνω από το ίντερνετ και δεν το έχετε προστατεύσει, ναι. Και πώς προστατεύεται, δεν θα πρέπει να το πούμε, να το ξέρει? Βεβαίως, προφανώς. Ότι υπάρχουν κίνδυνοι, όπως υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν και άμυνες απέναντι. Μπορεί να μας δείξετε ένα παράδειγμα? Χαρακτηριστικό παράδειγμα κινδύνων, πώς εκμεταλλεύεται κανείς κινδύνους, είναι στη σελίδα που φαίνεται τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην. Ναι, θα μας βοηθήσει, κύριε Μπέρα, να δούμε αμέσως, ναι. Μπορεί κανείς να βρει στο ίντερνετ σελίδες οι οποίες να λένε πώς μπορεί κανείς να ψάξει να βρει κάμερες ασφαλείας σε διάφορα μέρη του κόσμου και να παρακολουθεί κόσμο ο οποίος κινείται σε διάφορες περιοχές. Υπάρχουν οι οδηγίες, είναι ακριβείς, βήμα προς βήμα. Το ερώτημα ήταν τι αμυντικά μέσα μπορεί να υπάρχουν. Τα αμυντικά μέσα... Ευχαριστώ αυτό, κύριε Οικονομίδη. Πριν πάμε σε αυτό, το ρωτήσε και η κυρία Παπαγιάννη, εννοείται να μπούμε σε συστήματα ασφαλείας προσωπικά, δηλαδή σε σπίτια? Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Παρανόηση. Γιατί εδώ τα αδέρφια και τα ξαδέρφια μπλέκονται, οι αδελφοί. Και έχετε μπει στο διαδίκτυο από το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού σας. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχετε ανοίξει την πόρτα ήδη.
Από εκεί πέρα, όταν ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρο, κάποιο μπορεί να δει τι κάνετε. Άλλο το πρώτα πρέπει άλλο να μπει στο διαδίκτυο και μετά να έχει πρόσβαση ο άλλο στο χώρο. Αυτό θα πούμε. Σου. Αν υπάρχει πάνω στο ίντερνετ η πληροφορία. Αυτό είναι το σε κάμερε ασφαλεία, ακόμη και επιτήρηση κυκλοφορία. Αν είναι συνδεδεμένε στο ίντερνετ. Εφόσον είναι συνδεδεμένε στο ίντερνετ. Μόνο όταν είναι συνδεδεμένε. Το ερώτημα είναι το εξή. Όταν εγώ έχω μια κάμερα ασφαλεία σπίτι να παρακολουθεί το μωρό μου, α πούμε, αν πλέει, αν έχει χτυπήσει από την επιστήμη. Μέσω μόνιτορ, όχι όταν μπαίνετε στο ίντερνετ. Γιατί να μπω στο ίντερνετ. Το πράγμα με το ίντερνετ. Γιατί μπορείτε να μπείτε για άλλη πληροφορία. Το γραφείο σας. Όταν. Μάλιστα. Δηλαδή, εφόσον είναι το σύστημα ασφαλείας συνδεδεμένο στο ίντερνετ, αυτό είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, όσους μηχανισμούς και να βάλουμε για να προστατεύσουμε εμείς τα δεδομένα μας, είναι βέβαιο ότι κάποιος μπορεί να τα σπάσει. Και μία παρένθεση, κύριε Παπαδόπουλο. Μισό λεπτό. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να τα σπάσει κάποιος ο οποίος έχει ειδικές γνώσεις. Έχουν μπει σε συστήματα και συστήματα τώρα που έχουν απίστευτους κωδικούς. Άλλο λέω εγώ. Παρέχουν κάποιοι κύριοι τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν την τεχνολογική έτσι τη γνώση, κατάρτιση τους άσχετους όπως εμείς να μπούμε στο σπίτι του αλλού δηλαδή. Σας επαναλαμβάνω. Εγώ μιλάω καταρχήν αυτή τη στιγμή για το ίντερνετ. Για το ίντερνετ. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ως παράδειγμα μια υπηρεσία που σήμερα πωλείται. Έτσι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λένε ότι σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να βάλετε μια κάμερα στο σπίτι σας για να ή οπουδήποτε τέλος πάντων για να παρακολουθείτε και μέσω ίντερνετ που σας προσφέρουμε τη σύνδεση του ίντερνετ εμείς ως πάροχοι. Μπορείτε να το παρακολουθείτε. Γιατί τους ενημερώνω ότι κάποιος άλλος μετά μπορεί να έχει πρόσβαση. Μπορεί να προστατευτεί αυτή η μεταφορά δεδομένων. Αλλά δούμε σε λίγο αυτό πώς. Πρέπει να το. Θέλω να πάμε στον κύριο Διαλεκτάκη. Θέλω να πάμε στον κύριο Διαλεκτάκη. Είναι τεχνικός διευθυντής εταιρείας πληροφορικής. Θα το δούμε αμέσως. Κύριε Διαλεκτάκη, παρακαλώ. Είστε εκεί μακριά μας, αλλά θεωρώ ότι με τη γνώση σας και την εμπειρία σας θα μας βοηθήσετε και είναι σαν να είστε εδώ κοντά μας. Ξέρετε, μας ενημέρωσαν πολλοί ότι υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τις κάμερες που χρησιμοποιούν πολλοί στο σπίτι τους για το ίντερνετ. Είναι αυτή η κάμερα μπορεί να γίνει ένα κρυφό μάτι για κάποιους ώστε να παρακολουθούν το χώρο μας και χωρίς να το αντιληφθούμε εμείς. Κοιτάξτε να δείτε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα μαγαζί. Ναι. Παράδειγμα ένα περίπτερο. Υπάρχουν επιχειρηματίες στο περίπτερο που γίνανε και λένε εγώ θέλω να βάλω κάμερες και να παρακολουθώ από το άλλο το περίπτερο ή από το σπίτι μου να δω τι γίνεται περιμετρικά του περίπτερου ή μέσα στο ταμείο. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Το φέρνω έτσι το παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει και για το σπίτι ή για το εξωτερικό μας. Σε αυτή την περίπτωση τότε κάνει μια σύνδεση ADSL στον provider, τον οποίο θα επιλέξει, δηλώνει μια στατική IP. Μια στατική? Στατική IP. Είναι μια διεύθυνση, καταλαβαίνουν νομίζω και οι... Καλύτερα η ορολογία να είναι πιο κατανόητη. Ας τα πούμε για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Ένας σταθερός αριθμός που έχει κάθε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και τον παρέχει αυτό ο πάροχος για το ίντερνετ. Δηλαδή, όπως είναι σταθερό το τηλέφωνό σας, ο αριθμός σας, δεν μεταβάλλεται. Αυτό είναι σταθερό. Έτσι λοιπόν, όταν παραμετροποιηθεί το σύστημα, έτσι ώστε και με κάποιο username και password, δηλαδή ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό, που αυτός θα τον ορίσει, τότε έτσι λοιπόν μπορεί να μπει ο ενδιαφερόμενος στο σύστημα και να δει τι γίνεται μέσα από όλες τις κάμερες. Μισό λεπτό. Εδώ κοντά μου έχω τον κύριο Οικονομίδη. Συζητούσαμε νωρίτερα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει από ίντερνετ πάρα πολλά. Όπως και εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Όπως και εγώ μπορώ να κάνω κάποια αναζήτηση, εν πάση περιπτώσει, τα κλασικά ξέρετε που μπορεί να κάνει κάποιος. Στο γραφείο του όμως υπάρχει ίντερνετ το οποίο διαχειρίζονται και οι συνεργάτες σας. Όλοι πλην μου. Το ξέρετε ποτέ ότι κάποιος μπορεί να εισβάλλει ακόμα και σε αρχεία που υπάρχουν μέσα στον υπολογιστή? Όχι. Αυτό είναι άλλο. Μιλάμε ακριβώς. Υπάρχουν κάποια καταγραφικά τα οποία συνδέονται με τις συσκευές
τα λεγόμενα, συγγνώμη, θα την πω την ορολογία. Ναι, καλά, είναι, πείτε τι, άμα την εξηγήσετε μόνο. Ναι, είναι modem router. Mm. Το modem νομίζω όλοι το γνωρίζουμε. Το router είναι μια ιδιότητα που έχει αυτή η συσκευή να κάνει σύνδεση. Δεν μπορώ να το πούμε άλλα λόγια στα ελληνικά, διότι στην πληροφορική εμείς χρησιμοποιούμε μια στάνταρ ορολογία. Τώρα μας πήρε το ποτάμι, πέστε. Μέσω τηλεφώνου. Μέσω τηλεφώνου, ωραία. Τότε μονάχα αυτή η συγκεκριμένη συσκευή συνδέεται με τα τερματικά, τους υπολογιστές. Έτσι. Και έτσι μπορώ εγώ να κάτσω να δω πληροφορίες μόνο ήχο εικόνα. Δεν επεμβαίνει σε αρχεία. Μάλιστα. Στην αγορά έξω υπάρχουν κάποιες συσκευές επίσης, οι οποίες προηγούνται των συσκευών αυτών modem router, που είναι όχι μόνο σε software, αλλά και σε hardware, δηλαδή σε υλικό, όχι κύριε σε πρόγραμμα. Κύριε Διανεκτάκη, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Όλοι αυτοί που προωθούν τα συστήματα ασφάλειας, δηλαδή ώστε να προστατευόμαστε, υποβάζουν και λίγο το χεράκι τους να μας τσιμπάνε και τα προσωπικά δεδομένα, ώστε να δημιουργείται θέμα και να μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία να προφυλαχθούμε. Ρωτώ εγώ. Δεν θα το έλεγα. Μάλιστα. Κύριε Τσιτωμένε, δηλαδή θέλω να πω ότι ένα κατάστημα το οποίο πουλά καταγραφικά συστήματα ή σαν αυτά τα οποία έχετε κάνει εσείς στην έρευνα αγορά σας, δεν νομίζω να κάνουν και αυτή τη δουλειά. Όχι. Αλλά οπότε, λοιπόν, τρέχα βρες άκρη. Θα μου πείτε τώρα πώς μπορούμε να προστατεύσουμε εδώ πέρα τόσο και τόσο ακούμε. Λοιπόν, θέλω να έρθω στον κύριο Τσιτωμενέα. Κύριε Τσιτωμενέα, ακούστε τι θα ακούσουμε τώρα. Λέει, μισό λεπτό, μπορεί να φτιάξει. Στο ίδιο θα πάμε, κάτσε, θα έρθουμε σε εσά σε λίγο και με τα κινητά, γιατί γίνεται χαμός και ρωτάει ο κόσμος. Μισό λεπτό. Θα φύγετε από εδώ. Δεν θα φύγουμε καθόλου. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε ένα ιδιωτικό γραφείο, εκφράζοντας κάποιους φόβους για εξουσιακή σχέση του συντρόφου. Μας προτείνει λοιπόν να φτιάξει το κινητό του ανθρώπου που ενδιαφερόμαστε και να είναι, λέει, ο καθρέφτης του κινητού της συζύγου, ουσιαστικά του συζύγου. Αυτό μας κοστίζει, εδώ πρέπει να τσιμπάει και λίγο τιμή, αν κρίνουμε από την εικόνα που έχουμε αποκομίσει, 3 με 4 χιλιάρικα. Επίσης, κύριε Οικονομίδη, μπορεί να βιντεοσκοπήσει, να φωτογραφήσει και ό,τι άλλο. Αν επιμείνουμε, εδώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα, μπαίνει και στο σπίτι με αντικλείδι που θα του δώσουμε και θα το κάνει μια χαρά. Αν μπει βέβαια χωρίς αντικλείδι θα μας στοιχήσει περισσότερο. Κύριε χωρίς αντικλείδι θα το κάνει. Αυτό είναι διάρρηξη. Εκείνος μπορεί δούμε να χρήζει την ιδιότητά του ως ιδιωτικός ερευνητής. Ας επιληθούν λοιπόν οι αρμόδιοι. Εδώ ο άνθρωπος είναι παράνομος. Είναι παράνομος και δεν είναι ο μόνος και έχουμε να ακούσουμε κι άλλα. Και αν ψάξει και το ποινικό του μητρό, πιστεύω ότι θα έχει ένα σωρό καταδικαστικές αποφάσεις. Μπαίνει ένας άνθρωπος στο σπίτι μας. Άνθρωπος είναι κλέφτης. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν για να δούμε. Για όνομα του Θεού. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις. Εσύ μένεις στην επαρχία, είσαι στην Πελοπόννησο. Είσαι παντρεμένη. Έχεις υποψίες ότι ο άντρας σου έρχεται όταν κατεβαίνει στην Αθήνα έχει κάποια εξωτερική σχέση. Είναι ακριβώς όπως τα λέω. Ωραία. Ο άντρας σου πόσες φορές κατεβαίνει στην Αθήνα. Πολύ συχνά, ας πούμε. 4-5 φορές στην Αθήνα. Τι ενδείξεις έχεις, Μαρία, ότι κάτι παίζεται. Έχεις πιάσει το κινητό μηνύματα, κλήσεις. Όχι, το κινητό δεν το έχω, αλλά αυτό καταλαβαίνω από τη συμπεριφορά του. Εσείς στο κινητό πώς μπορεί να γίνει κάτι με το κινητό του που το αναφέρατε τώρα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το κινητό του, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλο κοστολόγιο, Μαρία, και δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πώς θα γίνει όμως αυτό να παρακολουθήσετε το κινητό του, είναι τόσο εύκολο. Με τη δικιά σου βοήθεια, ναι. Δηλαδή. Εσύ έχεις πρόβλημα στο κινητό. Ναι, έχω. Μαρία, είναι πολλά τα λεφτά, δεν αξίζει για εξωζυγική σχέση. Εγώ άμα θέλω να το κάνω, δεν αξίζω, μου πολλά τα λεφτά. Να μιλάγαμε για βιομηχανική αντικατασκοπία, για πιστή υπαλλήλου μιας επιχείρησης, εκείνη το κάνουμε. Τώρα για να δούμε αν ο άντρας σου έχει κάποια γυναίκα εδώ πέρα, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και πιο φθηνό. Αν έχει τώρα εσείς την άνεση να δώσει 3-4 χιλιάρικα. Για αυτό το λόγο, να δούμε το κινητό του, υπό προϋποθέσεις βέβαια, γίνεται. Πώς γίνεται όμως αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα δικό μου, Μαρία. Εγώ όταν θα μου πεις να ακούω, να βλέπω τα μηνύματά του, τις κλήσεις του, να τον ακούω, να διάφορα αυτά που θες να κάνεις ένα καθρέφτη στο κινητό του δηλαδή, γίνεται.
Αν ήδη θα πληρώσεις από τρία. Θα πρέπει μέσα εισαγωγικά. Έχουμε δηλαδή ένα δεύτερο κινητό. Ήδη το κινητό το βγάζουμε, έχεις ένα δεύτερο κινητό ουσιαστικά. Και είναι ακριβώς έτσι το κινητό με αυτόν. Όποιος το παίρνει τηλέφωνο παίρνει και σένα. Όποιος στέλνει μήνυμα σε αυτόν, σου έρχεται και σένα το μήνυμα. Ό,τι μήνυμα στέλνει αυτός, αντιγράφει το μήνυμα και σου έρχεται και σένα κατευθείαν. Το ίδιο μήνυμα που γράφει. Πολύ ωραία. Και αυτό κοστίζει όμως, μου είπατε. Το πιο φθηνό, απλά μόνο να ακούς χώρο είναι 3.000. Αν δεν γίνει αυτό το κινητό με κάποιες κάμερες, ίσως πώς γίνεται. Κάμερες ναι, γίνεται, αλλά τι θέλεις από τις κάμερες. Θες εικόνα εσύ, αν το δούμε μια γκόμενα να πίνει καφέ, αν πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο. Εσύ θα μου πεις ότι θέλω εγώ φωτογραφία ή βίντεο, και από εκεί πέρα μετά εγώ θα τραβήξω. Αφού θα τον έχω πίσω δηλαδή, και τον δω να πηγαίνει σε ξενοδοχείο, θα σου πάω τηλέφωνο και θα σου πω Μαρία, αυτή τη στιγμή ο άντρας σου μπήκε με μια ξανθιά σε κάθε ξενοδοχείο. Πες μου τι θες να κάνω. Αν εσύ μου πεις, περίμενε, έρχομαι εκεί, άλλο αυτό. Αν μου πεις αυτό και μόνο μου λες εμένα μου αρκεί άλλο. Αν μου πεις εγώ θέλω βίντεο την ώρα που βγαίνει με την κόμμα από το ξενοδοχείο παράδειγμα, θα σου δείξω βίντεο. Δεν θα έχουμε, υπάρχει φαντάζομαι χημίκια έτσι, επειδή αυτή η διαδικασία δεν είναι σε προσωπικά πόρτα κτλ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι νόμιμο αυτό έτσι, το ξέρω. Αλλά μπορούμε να προστατευτούμε έτσι, δεν είναι. Εσύ τι πιστεύεις, μετά θα πάω να βγάλω. Αλλά κοινοθένεις εφημερίδες ότι ο άντρας της Μαρίας πήγε στο κάθε ξενοδοχείο. Επειδή δεν σας ξανακάνω, σας λέω έτσι. Μαρία μου, εννοείται ότι από τη στιγμή που θα δουλέψεις με εμάς, με το οποιοδήποτε σοβαρό γραφείο, όχι μόνο με εμένα, ναι, με το οποιοδήποτε σοβαρό γραφείο, υποτίθεται ότι είμαστε συνεργάτες. Κάνουμε κάτι και μένουμε μεταξύ μας. Ούτε εγώ θέλω, ούτε εμένα με σφαίρει να πάω σαν να έβαλα τον τάδε και σε παρακολουθούσε. Έτσι, ούτε είναι κάτι το οποίο θέλω εγώ. Εγώ ακόμα και όταν θα έρθει η ώρα να σου δώσω στοιχεία, θα σου πω 5 πραγματάκια πώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις αυτά. Διότι το να πάρεις εσύ υλικό και να πάει να το πετάξεις στη μούρη δεν είναι και τόσο απλό. Εγώ μπορώ να νοικιάσω από εσάς κάποια κάμερα ή όχι. Γιατί θες κάμερα εσύ, να την βάλεις πού. Υπάρχει δεύτερο σπίτι στην Αθήνα που έτσι την καταλάβατε. Πρέπει να μου τα πεις αυτά, Μαρία, εγώ που να καταλάβω. Οπότε δηλαδή αν τυχόν πηγαίνεις σε σπίτι, πηγαίνεις στην Αθήνα. Ωραία, εκεί θα πρέπει εμένα να μου δώσει αντικρίδιο του σπιτιού και όταν ο άντρας που θα είναι δεν θα είναι εδώ πάνω και είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι κανείς στο σπίτι, θα πάμε να του βάλουμε κάμερες μέσα. Ωραία. Ή να του βάλουμε κοριούς, ήχο. Γίνεται και χωρίς αντικρίδιο, αλλά θα σου κοστίσει πάρα πολλά λεφτά. Το κινητό δηλαδή είναι τίποτα ψίχουλα μπροστά σε αυτό, αν μου ζητήσει εγώ να μπω σε ένα σπίτι χωρίς να έχω κλειδί. Αν μου δώσει κλειδί, μπορούμε να βάλουμε κάμερες μέσα, να βάλουμε μια κάμερα στην τηλεφωνοκάμερα ή μια στο σαλόνι. Η μία και μία ανάλογα. Μαρία, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλεις. Ό,τι μου ζητήσεις, εγώ μπορώ να το κάνω. Από εκεί και πέρα, όσο πιο εξειδικευμένα είναι αυτά τα πράγματα που ζητάς και όσο μπλέκουμε τη τεχνολογία μέσα, τόσο ανεβαίνει το κοστολόγιο. Εμένα, ό,τι μου ζητήσεις, θα σου δώσω. Έτσι, ό,τι μου ζητήσεις. Αν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις για τεχνολογία, έτσι, εγώ θα σου δώσω. Το πιο απλό είναι η παρακολούθηση. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το τηλέφωνο αυτής. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το τηλέφωνο του σπιτιού του αλλού. Που όταν πηγαίνει μπορεί να την παίρνει από εκεί. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι εσύ τι δυνατότητες έχεις να πληρώσεις για να ζητήσεις πράγματα εξειδικευμένα. Κύριε Παπαδόπουλε, θα μου επιτρέψετε γιατί ενίσταμε. Καταρχήν, ο διάλογος του κυρίου ήταν διάλογος πεζοδρομίου. Δεν σεβότανε καθόλου τη συνομιλήτριά του, που του απευθυνόταν στον πληθυντικό και εκείνος της μιλούσε στον ενικό. Και κατά δεύτερον, οφείλετε εσείς σαν εκπομπή, τουλάχιστον χωρίς να κατανομάζετε βέβαια τον εκάστοτε που βγαίνει και κάνει κάποιες δηλώσεις, να είσαστε ενήμεροι αν πληρεί τις προϋποθέσεις για να χρήζετε ότι έχει την ιδιότητα του ιδιωτικού ερευνητή. Που γράφει για όνομα ερευνητής. Του Θεού. Αυτός κάνει δηλώσεις, αυτός έπαθε. Αυτός βγαίνει και είναι ολόκληρος μια παρανομία. Κυρία Παπαγιάννη, ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Εγώ θυμάμαι το νούμερο που μας είπατε, τον αριθμό που μας είπατε στην αρχή. 30 γραφεία λειτουργούν μόνο με κανονική άδεια. Δηλαδή να σας ενώ πω, ο κόσμος ο άλλος βγαίνει, είναι γιατρός και δηλώνει, βάζει μια ταμπέλα και λέει είμαι γιατρός. Και δεν έχει δίπλωμα. Φανταστείτε λοιπόν. Και έχει γραφείο. Ναι, αλλά δεν ταμπέλα, έχετε αυτό να ακολουθείτε. Α το βρείτε το κράτος λοιπόν. Το κράτος συμφωνώ. Αλλά να μην παίρνουμε μια ομάδα επαγγελματιών και να την κατατάσσουμε στην παρανομία. Για όνομα του Θεού. Αλλά πρέπει να είναι λίγο ο κόσμος, γι' αυτό το λέμε, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Η νόμιμη ομάδα επαγγελματιών τι ακριβώς κάνει.
Καταρχήν, εξαφανίσεις, επιτηρήσεις ανηλίκων, κλοπές. Άλλο μπέρδεμα, γιατί ακούσαμε τον κύριο Στρατή που λέγε διάφορα πράγματα. Γιατί όποιος έχει το βάζο θα βάλει το. Να σας πω και κάτι. Και αυτό παραπληροφορείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο άλλος να βάλει μια κάμερα αν δεν του δώσετε εσείς, αν δεν έχει πρόσβαση στο χώρο σας. Δεν γίνεται εξ αποστάσεως ως διαμαγεία. Ως διαμαγεία να μπω εγώ στον χώρο του κυρίου. Όχι βέβαια. Αλλά λέω ακόμα και αυτό που λένε ότι μπορεί που βγήκε ο κύριος Στρατής, όπως είπατε, και λέει ότι βάζουμε εδώ. Πώς θα το βάλει. Τα πρέπει να έχει. Εγώ τα είπα. Ο κύριος Στρατής μου γίνεται κάθε μέρα τηλεόραση. Μικρή διακοπή και ερχόμαστε με τα κινητά τηλέφωνα που εκεί γίνεται μικρή διακοπή. Είναι πάρα πολύ καθαρή και ωραία κάμερα και έχει και μεγάλη απόσταση. Βρίσκεται κρυμμένη κάπου στο χώρο του και εν αγνία του τον καταγράφει, και όχι μόνο στο χώρο του. Θα σε καταστήσουν εφόσον του ζητηθεί. Και δεν μιλάμε για τις κάμερες της φωνής. Δείτε τώρα και το αποτέλεσμα μετά την επεξεργασία. Η εικόνα μείνει η ίδια. Είναι πάρα πολύ καθαρή και ωραία κάμερα και έχει και μεγάλη απόσταση. Βρίσκεται κρυμμένη κάπου στο χώρο του και εν αγνία του τον καταγράφει, και όχι μόνο στο χώρο του. Θα σε καταστήσουν εφόσον του ζητηθεί. Και δεν μιλάμε για τις κάμερες της φωνής. Δείτε τώρα και το αποτέλεσμα μετά την επεξεργασία. Η εικόνα μείνει η ίδια. Αυτά σε λίγο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα που ποιος δεν χρησιμοποιεί. Ας δείξουμε λίγο κάτι που βρήκαμε στο ίντερνετ, γιατί εμάς μας προβληματίζει, κυρίες και κύριοι, και δεν θέλουμε να σας δείξουμε και να κάνουμε επίδειξη ενός συστήματος το πώς μπορείτε να υποκλέψετε κάποιον. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει αυτοί που οφείλουν να μας προστατεύουν να μας προστατεύσουν επί της ουσίας. Γιατί, ναι, μπορεί αυτές οι εκπομπές να δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας. Από την άλλη θεωρώ όμως ότι και η άγνοια δεν κάνει τόσο καλό. Και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα τα δικά σας, έχετε πάρα πολλά ερωτήματα. Αυτό που μας προβληματίζει εμάς πάρα πολύ είναι πώς, ρε παιδί μου, κάποιος τόσο εύκολα, χωρίς να έχει τις γνώσεις, μπορεί να ακούσει τι λέω εγώ στο τηλέφωνο και ποιος ενδιαφέρεται για μένα. Αλλά αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι εδώ και βάζουν στο τρυπάκι τον κόσμο, και συγγνώμη για την έκφραση, είναι ότι σου λέει να παρακολουθήσεις τον συνάδελφο, το φίλο, τη φίλη. Τσιμπάρα λίγο την περιέργειά μας στο διαδίκτυο αυτό. Λοιπόν, τρία προγράμματα. Λέει, ακούστε τις συνομιλίες του χώρου γύρω από το τηλέφωνο στόχο. Δηλαδή, να πάρουμε μια συσκευή από αυτές που διαφημίζουν και να έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τι λέει, τι ακούγεται στο χώρο του αλουνού. Να έχω τη δυνατότητα εγώ να ακούω τι λέει ο άλλος στο κινητό του. Και επίσης άλλο πρόγραμμα, να λαμβάνω, λέει, ένα αντίγραφο στο τηλέφωνο αφέντη, στο τηλέφωνο δηλαδή με το οποίο παγιδεύεις το στόχο, οποιοδήποτε εισερχόμενου και εξερχόμενου SMS. Τι λέτε τώρα? Και έχουμε και την απάντηση του κυρίου που τα πουλάει αυτά. Έλληνας, με διεύθυνση και τηλέφωνο. Εμένα αυτό, κυρίες και κύριοι, μου δημιουργεί ανασφάλεια. Όχι γιατί είμαι κάποιο σημαντικό πρόσωπο, αλλά γιατί δίνει τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε να ακούσει τι λέω. Με την κοπέλα μου, με τον συνάδελφό μου, με τον οποιοδήποτε. Κρίμα. Ακούστε εδώ τι λένε οι κύριοι. Η εγκατάσταση, λέει, του λογισμικού στο τηλέφωνο είναι εύκολη. Μέσω Bluetooth, μέσω PC Serial, μπουρμπούρου και διάφορα άλλα. Ποιος πληρώνει, γιατί είναι και το κόστος η μέση, για όλα τα μυστικά SMS που διαβιβάζονται στον προκαθαρισμένο αριθμό? Δηλαδή, ποιος πληρώνει για τα SMS που θα λαμβάνω εγώ που παρακολουθώ το τηλέφωνο του άλλου? Ξέρετε ποιος πληρώνει? Ο άλλος.
Δηλαδή τον παρακολουθούν και πληρώνει κιόλας και τα SMS που θα μου έρχονται. Και δεν. Προσέξτε οι παγίδες εδώ τώρα. Υποψιάζομαι ότι κάποιος έχει εγκαταστήσει ένα πρόβλημα λογισμικού, λέει, στο κινητό μου. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος? Είναι, λέει, πραγματικά αδύνατο να ανακαλύψει, να είναι βέβαιος ότι κάποιος έχει εγκαταστήσει τέτοιο λογισμικό στο τηλέφωνό σας. Αυτό που σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Αν όμως υποκλέπει. Πώς δημιουργούν, Νίκο, την ανασφάλεια. Υποκλοπή μπορεί να καταλάβει. Και πώς δίνουν ιδέες οι κύριοι. Και πώς διαφημίζουν. Αυτό δεν είναι παράνομο? Γιατί μπορεί όλα τα άλλα να είναι νόμιμα. Ναι, είναι τεχνολογία και πώς δεν τη χρησιμοποιεί ο καθένας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν είναι παράνομο. Ανησυχώ, λέει, για το συνεργάτη μου. Συχνές ερωτήσεις. Είναι τόσο μυστικοπαθής με το κινητό τηλέφωνό του. Συμβαίνει κάτι? Και απαντά, αυτή είναι μία από τις πολλές χρήσεις του λογισμικού μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ και έχουμε να πούμε πολλά με τους ειδικούς εδώ. Κινητά τηλέφωνα. Μέσα από αυτά μοιραζόμαστε καθημερινά προσωπικά θέματα, επαγγελματικές υποθέσεις, τα πάντα, ώρες συνομιλιών. Πρέπει τελικά να προσέχουμε, ακόμη και όλοι εμείς που λογικά δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι και τόσο σοβαρό? Κι όμως ναι, γιατί το σοβαρό είναι σχετικό στην πραγματικότητα του καθενός. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον και προγράμματα παγίδευσης κινητών όχι μόνο έχουν κατακλείσει την αγορά, αλλά οι τιμές τους είναι τέτοιες που μπορούν να βρεθούν στα χέρια οποιοδήποτε. Και αυτό τα καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνα. Στο διαδίκτυο όλα πολλούνται ανεξέλεγκτα, ενώ κάποιοι διαφημίζουν τα προϊόντα τους και μας δίνουν συμβουλές για τη σωστή παρακολούθηση. Είναι δυνατόν? Δεν έχει επέμβει κανείς. Είναι τόσο απλό που σοκάρει. Λογισμικά υποκλοπής με τιμές για κάθε πορτοφόλι. Ακόμη και δωρεάν προγράμματα για να ακούς τις συνομιλίες των άλλων, να παίρνεις και να διαβάζεις τα μηνύματά τους, να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται και εκείνοι να μην έχουν αντιληφθεί το παραμικρό. Πώς να μην ξεφύγει η κατάσταση και πώς οι πολίτες να μην αισθάνονται ανασφάλεια? Τηλέφωνα αφέντες, όπως λέγονται, που παρακολουθούν τηλέφωνα στόχους. Παρακολουθούν, καταγράφουν, επεμβαίνουν ακόμη και στη λειτουργία των άλλων κινητών, δίνοντας εντολές. Σε κοινή θέα στο διαδίκτυο προκαλούν και κλονίζουν το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών. Αναφέρουν δε με κάθε λεπτομέρεια τη λειτουργία των προγραμμάτων ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Και αν εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε, μας προτείνουν και πάλι εκείνοι. Με το πρώτο πρόγραμμα, το κινητό του στόχου παγιδεύεται χωρίς το θύμα να καταλάβει το παραμικρό, ακόμη και με ένα απλό μήνυμα. Το κινητό θα συμπεριφέρεται όπως η συνηθισμένη συσκευή, πραγματοποιεί και λαμβάνει κλήσεις. Όταν όμως λαμβάνει κλήση από τον αριθμό του προσώπου που μας παρακολουθεί, απαντά αυτόματα χωρίς οποιοδήποτε χτύπημα, η ενεργοποίηση της οθόνης ή άλλο οποιοδήποτε ίχνος. Κατά συνέπεια επιτρέπει στον παγιδευτή να ακούει ότι βρίσκεται 5 περίπου μέτρα γύρω από το τηλέφωνο στόχο. Πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα. Εάν μια κλήση είναι υπό εξέλιξη στο τηλέφωνο στόχο, είτε εισερχόμενη είτε εξερχόμενη, ο παγιδευτής θα το πληροφορηθεί με ένα απλό SMS. Εκείνη τη στιγμή, εάν ο χρήστης καλέσει το τηλέφωνο στόχο, θα είναι σε θέση να ακούσει τη συνομιλία μας που εξελίσσεται, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό. Τρίτο πρόγραμμα. Λαμβάνεται ως παγιδευτές ένα άμεσο αντίγραφο όλων των μηνυμάτων κειμένων SMS από το τηλέφωνο στόχο την στιγμή που στέλνονται ή παραλαμβάνονται. Αυτό το ισχυρό και ιδιαίτερα προηγμένο λογισμικό είναι 100%, όπως οι ίδιοι λένε και διαφημίζουν, ανθεκτικό και δεν αφήνει κανένα απολύτως ίχνος. Θα είστε, αναφέρουμε νόημα, σε θέση να ελέγξετε τις δραστηριότητες των παιδιών σας, του ή της συζύγου, συνεργάτη σας ή υπαλλήλων σας ή συνεταίρων σας ή φίλων σας, χωρίς να το ξέρουν, για πάντα. Λένε και το τονίζουν, χωρίς να το ξέρουν και επιμένουμε. Είναι νόμιμο αυτό? Και μέσα σε όλα υπάρχει η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή ο χρήστης να ζητήσει τις πληροφορίες θέσης από αριθμό του τηλεφώνου στόχου οποτεδήποτε. Τότε θα λάβει ένα SMS με τις πληροφορίες θέσης του στόχου. Είπατε τίποτα?
και λένε πως δεν μένει πίσω κανένα αποτύπωμα της ηλεκτρονικής εισβολής στο κινητό μας. Σε κανένα αρχείο κλήσης εισερχομένων ή εξερχομένων κλήσεων, σε κανέναν λογαριασμό. Δηλαδή γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το που βρισκόμαστε. Και όλα αυτά, προγράμματα και συσκευές, μπορείς να τα προμηθευτείς με το πάτημα ενός κουμπιού στο ίντερνετ, ελεύθερα, χωρίς κανέναν περιορισμό, με ένα τηλεφώνημα, χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτοί οι κύριοι δεν παίζουν με τις δικές μας ζωές, ή μήπως είναι νόμιμα και ό,τι θέλει ο καθένας κάνει? Ποιος μας προστατεύει, αλήθεια? Στο ίντερνετ μπορούμε να βρούμε προγραμματάκια τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε κινητά μέσω Bluetooth, είτε με διάφορους τρόπους, είτε εγώ έχω το κινητό σου για κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε μπορώ να κάνω εγκατάσταση από το δικό μου κτλ. Ενό software, το οποίο μέσω software μιλάμε αυτή τη στιγμή, μπορείς να το κάνεις εγκατάσταση στο κινητό του θύματος και από εκεί και πέρα να παρακολουθείς τα SMS, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα, τις κλήσεις του και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί μέσα στο κινητό, εικόνες, MMS, οτιδήποτε. Γενικώς, δηλαδή να παρακολουθείς οτιδήποτε πληροφορία μπαίνει, εισέρχεται και εξέρχεται από το κινητό. Αυτός είναι ο φτηνός τρόπος. Περισσότερο είναι θέμα σαν παιχνίδι για τους περισσότερους. Βέβαια μπορεί να γίνει επικίνδυνο στα χέρια κάποιου αδαΐ, έτσι να υποκλέψει κάποια πληροφορία που είναι πολύ κρίσιμη, μπορεί ακόμα και ένα κρατικό μυστικό. Από εκεί και πέρα μετά το κόστος είναι πολύ μικρό και αν θες πραγματικά δηλαδή να παρακολουθείς έναν άνθρωπο εξ ολοκλήρου και με μηχανισμό, τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσει μηχανικά μέσα, υπάρχουν και κινητά τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις κάποιον, δηλαδή σαν να υπάρχει μια παρεμβολή του δικού σου κινητού ανάμεσα σε ένα και το σταθμό βάσης, οπότε να παρακολουθήσεις όλα αυτά που λέγαμε, να παρακολουθήσεις γενικώς όλα αυτά που λέγαμε όσον αφορά την υποκλοπή συνομιλίας, μηνυμάτων, εικόνων, οτιδήποτε γενικώς, email, οτιδήποτε. Η λύση αυτή είναι πιο αξιόπιστη, χρησιμοποιείται περισσότερο από ό,τι γνωρίζω από detectives και άνθρωπους του χώρου που παρακολουθούν. Βέβαια είναι πολύ πιο ακριβή. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή το κόστος της κινείται από 10.000 ευρώ και πάνω και άνω. Και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός. Άλλο δηλαδή το τι μπορεί να κάνουν άνθρωποι με εξειδικευμένες γνώσεις μέσω υπολογιστών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί ο καθένας, όποιος θέλει να ακούσει τη γυναίκα του, τον συνάδελφό του, το φίλο, να παίξει με αυτό το νέο κουδί της Πανδώρας που έχει ήδη ανοίξει. Οποιοδήποτε μπορεί να προμηθευτεί μια συσκευή ή ένα λογισμικό παρακολούθησης. Θα το κάνει για πλάκα? Θα το κάνει επειδή υπάρχει συγκεκριμένος λόγος? Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και εξαιρετικά επικίνδυνο. Και όχι μόνο διαφημίζουν, αλλά δίνουν και ιδέες για το τι και πώς μπορείς να υποκλέψεις κάποιον και ποιον. Διατυπώνεται, για παράδειγμα, στο διαφημιστικό της εταιρείας που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο, μία ερώτηση και οι ίδιοι προτείνουν και τη λύση. Είναι προφανές γιατί το κάνουν αυτό. Για να κινήσουν την περιέργεια όλων που θα έχουν κάποια υποψία από τον ή τη σύντροφο μέχρι τον συνεργάτη ή τον υπάλληλό τους. Ανησυχώ για τον συνεργάτη μου. Είναι τόσο μυστικοπαθής με το κινητό του. Συμβαίνει κάτι? Ποια είναι η λύση στο πρόβλημά μας? Ακούστε τι αναφέρουν. Γιατί να μην του δώσετε μία από τις συσκευές μας ως δώρο για τα γενέθλιά του ή να εγκαταστήσετε στο υπάρχον κινητό του ένα λογισμικό παρακολούθησης? Όποιο μυστικό σας κρύβει, είναι θέμα μερικών ωρών να το αποκαλύψετε. Ωραίο δώρο. Για αυτά τα θέματα, αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων υπάρχει? Ή το να μας ακούει κάποιος όποτε θέλει δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων? Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, είναι μια τραγική πραγματικότητα που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Προτείνουν μάλιστα να κατασκοπεύσουμε το συνεργάτη μας, αν εκτιμάμε ότι είναι μυστικοπαθής με το κινητό του, να ακούσουμε τις συνομιλίες του, να διαβάσουμε τα μηνύματά του, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας κοροϊδέψει. Θα το ξαναπούμε. Είναι ποτέ δυνατόν? Τα λογισμικά υποκλοπής που διαφημίζονται ξεκινούν από 600 ευρώ. Δείτε εδώ ολόκληρο τιμοκατάλογο, ανάλογα με τη συσκευή και το πρόγραμμα. Για φανταστείτε,
Θα σας φαινόταν μεγάλο αυτό το ποσό, αν σκεφτείτε και μόνο ότι όποιος θέλει μπορεί να τοποθετήσει ένα αόρατο αυτή στο κινητό σας, και όχι μία και δύο φορές, αλλά για πάντα? Τι γίνεται όμως από εκεί και πέρα? Έχουν κάνει τόσο απλή τη διαδικασία, ποντάροντας σε κοινό χωρίς γνώσεις τεχνολογίας ή ίντερνετ και ίσως όχι με τόσο γεμάτο πορτοφόλι, που για να κάνουν πιο δελεαστικό το πακέτο τους, διαφημίζουν πως τα γραπτά μηνύματα που θα λαμβάνουμε από το παγιδευμένο κινητό θα τα πληρώνει το θύμα. Ακούστε λοιπόν την ερώτηση που βρήκαμε στο διαφημιστικό της εταιρείας. Ποιος πληρώνει για όλα τα μυστικά SMS που διαβιβάζονται στον προκαθορισμένο αριθμό, δηλαδή στο τηλέφωνο, αφέντη? Συνήθως οι κάρτες SIM προσφέρονται τώρα με τα δωρεάν SMS. Εν τούτης, οποιαδήποτε χρεώσιμα μηνύματα SMS που διαβιβάζονται σε εσάς θα χρεωθούν στον τηλεφωνικό χρήστη στόχο από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύων της κάρτας SIM τους. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, και κάποιος σας παρακολουθεί και ενημερώνεται για τα γραπτά μηνύματα που στείλατε και πληρώνονται και από πάνω. Το λιγότερο θα μας πείτε, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Έχει και εγγύηση. Ο κατάλογος είναι ατέλειωτος και οι δυνατότητες απεριόριστες, λένε. Θα μπορούσε κάποιος όμως να αντιληφθεί ότι το παρακολουθούν? Μην ανησυχείτε, η εταιρεία φροντίζει για την ασφάλεια της υποκλοπής σας. Είναι πραγματικά αδύνατο να ανακαλύψει ή να είναι βέβαιος ότι κάποιος έχει εγκαταστήσει τέτοιο λογισμικό στο τηλέφωνό του. Το λογισμικό μας αναπτύχθηκε επίσης για να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκαλυμμένο. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να ανιχνευθεί ακόμη και από τους μηχανικούς στις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες. Έναν άνθρωπο πάλι ο οποίος καταλαβαίνει κάποια πράγματα, υπάρχουν κινητά τα οποία πατάς το κουμπάκι και σου δείχνει τι τρέχει αυτή τη στιγμή στο κινητό σου όπως και στον υπολογιστή σου. Συνήθως γνωρίζουμε τι τρέχουμε στα κινητά μας, δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε ανοίξει το τηλεφωνικό κατάλογο γιατί είδαμε ένα όνομα, το browser για να δούμε κάτι. Εάν δούμε λοιπόν κάτι παράξενο το οποίο δεν γνωρίζουμε, συνήθως, μιας και είπες αυτό, αυτά τα προγραμματάκια του τύπου εμφανίζονται σαν backup συστήματα στο κινητό. Δηλαδή το Flexi Spy που είδαμε προηγουμένως, αν το κάνεις εγκατάσταση θα δεις ότι εγκαθίσταται και αναφέρεται σαν mobile backup. Οπότε ακόμα και εγώ ίσως να μπορούσα να μην το αντιληφθώ σε εκείνη τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα μου προξενούσε την περιέργεια, θα το έψαχνα, θα το έβρισκα. Το ότι μπορεί κάποιος να υποκλέψει το κινητό μας, τέλος πάντων, τις συνομιλίες μας ή οτιδήποτε δεδομένα μας στο κινητό, είναι πολύ εύκολο και για έναν άνθρωπο είναι δύσκολο να το καταλάβει. Δηλαδή θα μπορώ να παρακολουθώ ένα κινητό χωρίς να καταλάβει ότι εγώ παρακολουθώ το κινητό του. Εκτός και το πάει μετά σε κάποιο κατάστημα, τότε εκεί είναι σίγουρο για κάποιος έβρισκα κτλ. Ότι μπορεί να το βρουν. Πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά προϊόντα για υποκλοπή συνομιλιών? Και δεν μιλάμε για σελίδες σε κάποια χώρα του εξωτερικού, αλλά για ελληνικές εταιρείες. Ελέγχονται? Είναι νόμιμες? Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε λίγα λεπτά μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να μας εξηγήσουν οι ειδικοί που είναι εδώ τι στο καλό γίνεται με αυτό το πράγμα και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν μας παρακολουθούν ή όχι, και τι, επειδή λένε ότι σας δίνουμε εγγύηση, ότι δεν θα καταλάβει κανείς κλπ. Θέλω να σας διαβάσω όμως, και οφείλω να το κάνω αυτό, την απάντηση που μας έδωσε ο κύριος, ο οποίος εμπορεύεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακούστε, κύριε Οικονομίδη, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί ξέρω ότι πολύ νωρίς το πρωί πρέπει να σηκωθείτε, γιατί έχετε μια δίκη σημαντική. Λέει, όλοι έχουμε, λέει, μαχαίρι στο σπίτι μας. Ποιος έχει την ευθύνη όταν κάποιος πάει και αγοράζει ένα μαχαίρι? Αυτός που το πουλάει ή αυτός που το χρησιμοποιεί? Αυτός που το χρησιμοποιεί. Αυτό ισχύει παντού, λέει ο κύριος. Μπορεί λοιπόν κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτά τα προγράμματα με νόμιμο τρόπο, αλλά και με παράνομο. Την ευθύνη τη φέρει αυτός που τα χρησιμοποιεί, είτε για καλό είτε για κακό σκοπό. Η πώληση τέτοιων προγραμμάτων γίνεται ελεύθερα σε άλλες χώρες. Την τελική ευθύνη την έχει αυτός που τα χρησιμοποιεί. Το νόμιμο με το παράνομο τα χωρίζει μια πολύ λεπτή γραμμή, την οποία μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να την υπερβεί. Από εκεί και πέρα έχει και την ευθύνη. Αν πιαστεί στη δαγκάνα του νόμου, δικάζεται και γενικά αντιμετωπίζει τις ευθύνες του. Το άλλο του κάθε εδώ όμως έχουμε εξώφελμη διαφήμιση για το πώς μπορεί να αποκλέψει μια συνομιλία. Εξώφηση θα έλεγα. Όχι απλή διαφήμιση, αορίστους,
εξώθησης, το πάρτε για να μπορέσετε να μάθετε αυτά που θα θέλατε να γνωρίσετε παρανόμως. Το πρόβλημα είναι, κύριε Παπαδόπουλε, ότι και το Σύνταγμα θέλει, όπως σας είπα και πριν, την προστασία της ατομικής, της προσωπικότητας κτλ. Και της οικογενειακής ζωής, η οποία είναι απαραβίαστη και προσωπική ζωή. Και ο νόμος, κατά έναν τρόπο, προστατεύει με την έννοια ότι επιβάλλει ποινή φυλακίσεως από 1 μέχρι 5 χρόνια για όλες αυτές τις υποκλοπές που είπατε. Επιβάλλει πάλι 1 έως 5 χρόνια για τη χρήση αυτών σε ένα δικαστήριο, εκτός εάν κριθεί ότι δεν μπορούσε κατά άλλο τρόπο να φανεί η αλήθεια. Και είναι μια εξαίρεση που επιτρέπει τη χρήση χωρίς να πάβει να τιμωρεί αυτόν που το πήρε. Μιλάτε για την παρακολούθηση, κύριε Οικονομιδή. Γενικότερα. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Το να πουλάει κάποιος ένα σύστημα που μπορώ εγώ να ακούω τι λέτε εσείς στο κινητό σας, είναι νόμιμο αυτό, κύριε Οικονομίδη? Αυτό θέλω να πω, ότι είναι εξ ορισμού παράνομο, αφού ο νόμος απαγορεύει με τα τεχνικά μέσα και ιδιαίτερα λέει με ηλεκτρονικά μέσα την παρακολούθηση κατά οποιονδήποτε τρόπο εν αγνία κάποιου του τι κάνει και τι λέει. Άρα λοιπόν ο νόμος λέει αυτά, αλλά βλέπουμε ότι η τεχνολογία, την οποία θα χειροκροτήσουμε, ότι προωθείται σε όλους τους τομείς και δεν γίνεται θέμα. Αλλά το να επιτρέπει το κράτος να γίνεται αυτής της μορφής η εμπορία, η προώθηση, η εξώθηση, από εκεί και πέρα νομίζω ότι. Μάλιστα. Και πάλι βέβαια και αν εκεί λάβει μέτρα, δεν πρόκειται το φαινόμενο. Επειδή μας παρακολουθεί και η ροή προγράμματος και θέλουν επιγόντως διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως και ερχόμαστε για να δούμε τι λένε οι ειδικοί για τα κινητά τηλέφωνα. Θα τρελαθούμε τελείως. Μικρή διακοπή. Λοιπόν, ο κύριος Οικονομίδης έφυγε. Ο κύριος Τσιτομενέας έρχεται όμως. Κύριε Τσιτομενέα, επειδή ακούσαμε το ρεπορτάζ για τα κινητά, εγώ δεν θέλω να σας κάνω καμία ερώτηση. Σας αφήνω στα χέρια του Νίκου Τσεμτσίκα. Α, μάλιστα. Γιατί τώρα απλώς θα επαναλάβουμε αυτό που συζητάμε στο διάλειμμα. Για να πούμε και στο διατάφτα. Εγώ πώς μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιληφθώ ότι το τηλέφωνο μου παρακολουθείται? Υπάρχει κάποιο ενδεικτικό, κάποιος ήχος, κάποια συμπεριφορά περίεργη του ήχου του τηλεφώνου ή κάποιο σημάδι που να δείχνει ότι όντως το τηλέφωνο μου είναι παγιδευμένο? Υπάρχει τρόπος? Κάποιος τρόπος, τον οποίο είναι πολύ σπάνιο να μπορέσετε να είστε επιτυχείς στην διάρκεια της ανείχνευσης. Υπάρχει, όχι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Συγγνώμη, δηλαδή συσκευή, πρέπει να προσθεθεί κάποια συσκευή στο... Όχι, οι πιθανότητες είναι ασήμαντες. Όχι να προσθεθεί συσκευή, θέλει ιδιαίτερη ανείχνευση. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες, γιατί ούτως ή άλλως το κινητό τηλέφωνο επικοινωνεί με το σταθμό βάσης, χωρίς τη δικιά μας παρέμβαση. Και επομένως είναι δύσκολο. Κατά τα άλλα, πρέπει να προσέχουμε τους λογαριασμούς μας. Οι λογαριασμοί μας καταγράφουν πολλές φορές το ότι έχουμε πληρώσει τηλεφωνήματα τα οποία δεν τα κάναμε. Δεν κάνει ποτέ. Αν δεν τα κάναμε, από αυτό είναι ένδειξη, δηλαδή, γιατί αυτό συμβαίνει. Το είπε το ρεπορτάζ. Συμβαίνει και σε συναδέλφους, το έχουμε συζητήσει. Σε λεπτό όμως, εδώ πέρα λέει ο κύριος ότι δεν αφήνει ίχνη. Ούτε στα SMS, ούτε... Μη δέχεστε ότι λέει κάποια διαφήμιση ότι είναι και πραγματικότητα, αλλά χρειάζεται να έχει πειραχθεί το τηλέφωνο, είτε με λογισμικό, το οποίο μπήκε με κάποια από τις ασύρματες πόρτες που έχει το κινητό τηλέφωνο, είτε μέσω του δικτύου, αν πέρασε μέσα από το δίκτυο. Κύριε Τσιτομενέα, πόρτες, παράθυρα, ξέρετε εμείς... Ωραία, να τα πούμε πολύ απλά. Δεν το έχουμε και πολύ αυτό. Ναι. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Όχι, να το πω. Φοβάμαι ότι με παρακολουθούν, λέω εγώ τώρα. Μπορώ να το καταλάβω, να το ανοίξω, δηλαδή να μπω σε κάποιο. Όχι. Όχι. Αυτό βέβαια όμως με τα τηλέφωνα, με τους άγνωστους αριθμούς. Δεν είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, μας λέει ένας τηλεθεατής, εμένα είχα λέει ένα μήνυμα από ένα νούμερο 6955. Που δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο. Τι να σας πω τώρα, από εκεί και πέρα τα άγνωστα μηνύματα τα διαγράφουμε. Δεν τα ανοίγουμε, γιατί μόλις τα ανοίξετε. Συγγνώμη, κάτι χαρακτηριστικό. Στο λογισμικό του. Ο δικός μου αριθμός είναι δυνατόν να με πάρει στο τηλέφωνο μου? Ο δικός σας αριθμός. Δηλαδή, στις ληφθείς σας κλήσεις να υπάρχει ο δικός μου αριθμός τηλεφώνου. Πώς είναι όταν παίρνετε τα μηνύματα, νομίζω, καταγράφετε το δικό μας το νούμερο. Εννοείται στις αναλυτικές. Όχι. Πατάω τις... Η χρέωση πώς γίνεται, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Όχι, γιατί χρέωση. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αν μπορεί ο καθένας
να καλέσει το δικό μου αριθμό τηλεφώνου, το τηλέφωνο μου, και να βάλει τον δικό μου τον αριθμό, να δείχνει ότι καλό τον εαυτό μου. Μάλλον αδύνατο. Και να σας δείξω ότι είναι δυνατό το δικό μου τηλέφωνο. Αν βρούμε λίγο χρόνο, να δείτε ότι έχω κλήσεις από τον δικό μου τον αριθμό. Στο δικό μου το τηλέφωνο. Να ρωτήσω και κάτι βασικό. Αν δεν γνωρίζει κάποιο το νούμερο του κινητού μας, μπορεί να το παρακολουθήσει. Δεν έχω. Και αυτό έχει συμβεί και δύο φορές στο σταθερό του σπιτιού μου, όπου δεν. Δεν πήρα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια των τριών ημερών στις διακοπές των Χριστουγέννων που δεν πήρα τηλέφωνο. Να μου απαντήσεις αυτό. Αν κάποιος δεν γνωρίζει το νούμερο του κινητού μας, μπορεί να μας το παρακολουθήσει. Δηλαδή, πώς θα πάρει τηλέφωνο άμα δεν ξέρει το κινητό. Αν έχουμε δηλαδή ένα δεύτερο κινητό, το οποίο το νούμερο να μην δίδεται και να κάνουμε από εκεί τις κλήσεις μας. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης. Ακούστε, αν σας πάρει εκείνο το συγκεκριμένο τη συσκευή, την πάρει κάποιο και επέμβει, ναι. Αν δεν επέμβει κάποιο επάνω οπότε σε αυτή τη συσκευή. Οπότε προϋπόθεση είναι να μας έχουν δώσει καινούργια συσκευή. Να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Ναι. Κύριε Ζερπάνο, έχοντας κάποιες βασικές γνώσεις υπολογιστών, μπορείτε να παρακολουθήσετε, γιατί είδαμε ένα πρόγραμμα τώρα που πωλείται στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει, με 500-600 ευρώ. Ακούσαμε όμως και κάποιους συναδέλφους σας που λένε ότι μπορούν και με 100 ευρώ και με free προγράμματα να κάνουν την ίδια δουλειά. Εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε έτσι το τηλέφωνο του κ. Στομενέα, δηλαδή. Κοιτάξτε, ουσιαστικά ισχύει αυτό. Σας κοιτάει που... λίγο περίεργο, κ. Στομενέα, δηλαδή δεν θα απαντήσει. Όχι, εντάξει. Όχι, αυτό που γίνεται είναι το εξής. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι ουσιαστικά τα τηλέφωνα σιγά-σιγά γίνονται υπολογιστές. Ναι. Είναι υπολογιστές. Ναι. Έχουν επεξεργαστές, έχουν μνήμη, έχουν δίκτυα διασύνδεση. Με αυτή την έννοια χρησιμοποίησα και τη λέξη προηγουμένως. Τα δίκτυα διασύνδεση είναι το GSM που μιλάει, είναι το Bluetooth κλπ. Αν κάποιος με κάποιο τρόπο, μέσα από οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας, οποιοδήποτε δίκτυο, μπορέσει να εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα στο τηλέφωνο του κυρίου Τσιτομενέα, τότε μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Ακόμα και να τηλεφωνεί και να χρεώνουμε εγώ. Και συγγνώμη, αυτό είναι το πιο αθώο, ας το κάνει. Να πω κάτι. Αυτό είναι το πιο αθώο. Επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω τη λέξη οτιδήποτε, θεωρητικά πάντα, έτσι, δεν μιλάω για έτοιμα προγράμματα και προϊόντα. Ναι. Από τη στιγμή που πρέπει να μας γίνει συνέστηση, και γι' αυτό νομίζω ότι είναι θέμα περισσότερο κατανόησης, επιμόρφωσης, αν θέλετε, και γνώσης, ότι η φωνή μας και γενικά όλα τα σήματα πλέον, το σήμα της κάμερας που έχει απάνω το κινητό και ούτω καθεξής, γίνονται ψηφιακά δεδομένα. Ναι. Ως τέτοια μπορούμε να τα επεξεργαζόμαστε, να τα αποθηκεύουμε και να τα μεταδίδουμε. Επειδή εγώ είμαι από χωριό. Και στο συγκεκριμένο θέμα. Κοντεύω να τρελαθώ λίγο. Να ρωτήσω λοιπόν, κάτι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να το πάρω λίγο από την αρχή, μήπως και χάσω κάτι. Κύριε Τσιτομενέα, αυτό είναι το κινητό μου. Έτσι. Μπορεί κάποιος να μου το παγιδεύσει. Από απόσταση. Όχι. Από μεγάλη απόσταση, λέω εγώ. Τεράστια. Σας είπα ότι αν μπορέσει. Απάντησε και ο συνάδελφος. Αν μπορέσει να στείλει το λογισμικό, το κρυφό αυτό, το οποίο θα παγιδεύσει το τηλέφωνο σας και να το κάνει υποχείριο κάποιου άλλου, ναι. Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι μπορεί να ακούει, ας πούμε, τα πάντα. Να για... Και να τα καταγράφει. Τα πάντα. Καλά, αυτό είναι το πιο. Τα πάντα και για πόσο καιρό. Για πάντα. Ακούστε τώρα κάτι άλλο. Λένε κάποιοι ότι αν βγάλεις την μπαταρία, πάμε δεν σε ακούει κανένας. Πάμε αλλού τώρα. Αυτό είναι μια πώς πάμε λίγο στο πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε, γιατί έχουμε λίγο. Πώς θα λειτουργήσει όμως. Συνέστε το τηλέφωνο, τι θα το κάνει. Δεν κρατάω τα χέρια. Του με είπατε. Το πιο απλό απ' όλα είναι να σβήνουμε όλα τα μηνύματα τα οποία πήραμε, να μην κρατάμε κανένα μήνυμα και να φεύγουν αμέσως όλα τα δεδομένα, όλα τα αρχεία που έχουμε, να φεύγουν κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο μέσο αποθήκευσης. Και αυτό να του αλλάζουμε τακτικά το λογισμικό. Ανανέωση του λογισμικού. Ποιο λογισμικό, δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό έχει μέσα ένα τρόπο, ένα πρόγραμμα με το οποίο κάνει τις επικοινωνίες και όλα τα άλλα. Υποστηρίζει αυτό. Ναι. Το μενού, το λεγόμενο. Όχι. Αυτό. Το μενού. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πάμε στην εταιρεία και να ζητήσουμε να το αναβαθμίσουν, να το αλλάξουν ή εν πάση περιπτώσει να το επανεκαταστήσουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τσιτομενέα. Αυτό το πράγμα, έτσι. Πού στο καλό το φυτεύουν, δηλαδή. Αν πιστεύω εγώ ότι με παρακολουθούν. Μισό λεπτό. Είναι κάπου στη συσκευή, είναι στην κάρτα, δηλαδή αν αλλάξω κάρτα συνεχίζουν να έχουν αυτή την επαφή με το κινητό. Ναι. Ακούστε. Ναι. Μπορεί να είναι και να αλλάξω κάρτα, λέτε. Θα μπορεί να είναι και στο ένα και στο άλλο. Ναι. Θα γίνει αλλαγή στο νούμερο.
Το πρόγραμμα, το κακόβουλο πρόγραμμα είναι πάνω στο τηλέφωνο. Τι σημαίνει αυτό που μπορεί να μας πείτε πάνω στο τηλέφωνο, δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος, μας ρωτάει ο κόσμος. Ότι άμα αλλάξετε κάρτα, το κακόβουλο πρόγραμμα θα δει ότι αλλάξετε κάρτα. Θα δει. Βεβαίως. Τι σημαίνει πάνω στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι ένας υπολογιστής. Ναι. Η συσκευή. Ναι. Είναι ένας υπολογιστής. Ναι. Έχει επεξεργαστεί και έχει και μνήμη. Ναι. Οπότε θυμάται πράγματα. Και όταν το ανάβετε μπορεί και τα επεξεργάζεται. Οπότε αυτά, ο τρόπος που επεξεργάζεται είναι μέσω μιας σειράς προγραμμάτων. Ένα από αυτά τα προγράμματα σας το έχει φυτέψει κάποιος. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε ειδική. Εντάξει, οφείλω να είμαι, εν πάση περιπτώσει, πιο προσεκτικός. Όχι, όταν στέλνω τα μηνύματά μου, όταν μιλάω στο τηλεφωνό μου. Αλλά ρωτώ, πώς είναι δυνατόν να το έχω εγώ εδώ στο τραπεζάκι που έχω στο μικρό μου το καθιστικό και να ακούει ο άλλος, όπως λέει ο κάθε κύριος, στα 5 μέτρα τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου. Έχει μεγάλη εμβέλεια το μικρόφωνο. Ούτως ποιο είναι. Μικρόφωνο, κύριε Τσουτουμένη. Έχει μικρόφωνο το... μικρόφωνο το τηλέφωνο, δεν έχει. Πώς μιλάς. Έχει εμβέλεια. Μισό λεπτό. Ο άλλος μπορεί να ακούσει, κύριε Τσουτουμένη, τι λέω εγώ μέσα στο σπίτι μου. Ναι. Δεν πρέπει να χτυπήσει το κινητό να κάνει κάτι. Όχι, γιατί μπορεί να είναι και σβηστό, να φαίνεται ότι είναι σβηστό, αλλά να έχει μέσα την μπαταρία και να ενεργοποιηθεί χωρίς να ανάψει τίποτα. Κυρία Μαγκουάιρ. Μου φαίνεται να ψυχολόγο απόψε, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να του έχουμε τρομάξει. Έχουμε τρομάξει τον αυτό που νομίζω ότι. Να του κινητοποιήσει. Αν θέλετε για να κλείσουμε, αλλά... με συγχωρείτε ναι. Για θα να πούμε τους... αυτό. Ναι. Η προστασία αυτού νου είναι ότι σα είπα έχει πόρτε. Όχι, υπάρχει ένα τρόπο που επικοινωνεί με τον σταθμό βάση που το υποστηρίζει αναγκαστικά με το δίκτυο τη τηλεφωνία. Αλλά έχει και άλλε δύο πόρτε για τοπικέ επικοινωνίε. Να επικοινωνήσει με ένα υπολογιστή, να στείλει κάποια μηνύματα ή κάτι τέτοιο δίπλα, το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό είναι η ασύρματη πόρτα και η υπέρυθρη πόρτα. Αυτές οι πόρτες πρέπει να τις κλείνουμε. Το Bluetooth που λέμε. Ναι, το Bluetooth, το GPRS και το infrared. Αυτά πρέπει να τα έχουμε σβηστά. Δηλαδή να μην επιτρέψουμε να επικοινωνεί. Αυτές τις πόρτες που λέτε τις έχει και το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Όλα τα τηλέφωνα. Έχει το δικό μου τέτοιο πράγμα. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Απενεργοποίηση. Θα ζητάτε απενεργοποίηση. Ιδίως το GPRS. Να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ, κύριε Σερβάνη. Εδώ πέρα παίζει και έναν σημαντικό ρόλο και μια δυναμία της τεχνολογίας. Βρισκόμαστε, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, βρισκόμαστε σε μια φάση που έχει αλματώδη πρόοδο η τεχνολογία. Και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι αυτοί που παράγουν την τεχνολογία δεν μπορούν να μεταδώσουν εύκολα στον κόσμο τις δυνατότητες και τους κινδύνους των προϊόντων. Τα οποία αλλάζουν και των οποίων οι δυνατότητες αυξάνονται. Εγώ θα επανέλθω πάλι, αν μου δίνετε 2 λεπτά, σε αυτό το μοντέλο που είπα ότι το τηλέφωνο ουσιαστικά είναι σαν υπολογιστής και όσοι ασχολούνται με υπολογιστές και χρησιμοποιούν ίντερνετ σήμερα, είμαι σίγουρος ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία χρησιμοποιούν για παράδειγμα το λεγόμενο αντιβάρους, το πρόγραμμα που είναι εναντίον των ιών. Ναι. Πόσους γνωρίζετε σε κινητό τηλέφωνο να έχουν βάλει πρόγραμμα προστασίας από ιούς? Γιατί παίρνει. Και όμως υπάρχουν, βεβαίως. Παίρνει πρόγραμμα. Και μπορώ να σας από πω ιούς, όχι... από ιούς. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, για παράδειγμα. Το κακόβουλο πρόγραμμα είναι ιός, αυτό θέλει να μας πει. Ναι. Μπορεί να είναι και ιός. Αυτού του είδους τα προγράμματα προστατεύουν, για να πούμε και έναν τρόπο προστασίας. Το άλλο είναι οπωσδήποτε και η ενημέρωση. Εδώ να σας πω ένα παράδειγμα, ένας γνωστός μου, ο οποίος είναι και αρκετά γνώστης, τέλος πάντων, αρκετά έμπειρος άνθρωπος, προχωρούσε και είχε το κινητό του, το Bluetooth ανοιχτό. Γιατί το Bluetooth, όταν ανάβουμε το τηλέφωνο την πρώτη φορά, είναι ανοιχτό by default, που λέμε, εξ ορισμού. Πρέπει να το σβήσεις, πρέπει να θέλεις για να το σβήσεις. Να το απενεργοποιήσεις. Να το απενεργοποιήσεις. Λοιπόν, και όπως προχωρούσε, άκουσε ένα μπιπ. Σήκωσε το τηλέφωνό του και του λέει. Και κοιτάζει το τηλέφωνο και το τηλέφωνο του έλεγε. Σου έστειλαν το πρόγραμμα Χ, να μην λέμε ονόματα τώρα. Το πρόγραμμα Χ. Το θέλεις? Και αυτός λέει ναι. Γιατί θα λέγα τους άλλους πλάκα μου κάνεις. Δεν είχε συνέστηση. Νόμισε ότι ήταν SMS προφανώς. Κάτι τον μπέρδεψε και δεν το συντόπισε. Πάτησε το ναι. Με το ναι που το πάτησε,
άρχισε αμέσως να μην παραλαμβάνει SMS. Επί μέρες. Επί της ουσίας τι έγινε. Είχε πάρει κάποιον ιό, ο οποίος του δημιουργούσε πρόβλημα με τα SMS, ήθελε αντιβάιρους και λοιπά. Προφανώς καθαρίστηκε και όλα τα σχετικά, δεν τίθεται θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά, λόγω της, του γεγονότος ότι δεν έδωσε την απαραίτητη προσοχή, θα λέγαμε, εκείνη τη στιγμή. Πάντως η τεχνολογία προχωράει γρηγορότερα από ό,τι προχωράει η καθημερινότητά μας σε, σε άλλες δραστηριότητες και ίσως αυτό τελικά να μας δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα, αντί να βοηθήσει την επικοινωνία, να μας κάνει πιο καχύποπτους και να μας δημιουργήσει και άλλου είδους προβλήματα. Αν πράγματι υπάρχουν κακόβουλοι που χρησιμοποιούν τις θα πρέπει νομίζω όμως και τα προϊόντα να πουλούνται πιο φιλικά προς τα Μου έλεγε ένας συνάδελφος και το συζητάγαμε και νωρίτερα αυτό, καθώς φτάνουμε και στο τέλος, ότι νωρίς το πρωί στο ΣΚΑ είχε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή για αυτά τα θέματα, ο κύριος Φιντανίδης. Εκεί λοιπόν ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Κάποια στιγμή αυτό που έτσι προκαλεί έτσι και το ενδιαφέρον είναι ότι λένε οι ειδικοί ότι θα έρθει η μέρα που θα μας παρακολουθούν με το καλημέρα σας, δηλαδή με το που σηκωνόμαστε, και αυτοί που θα παρακολουθούν πρώτοι θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες. Τις συνήθειές μας, δηλαδή αν είμαστε συνεπείς ως προς αυτά που κάνουμε. Ξέρετε, ακούγονται λίγο μακρινά αυτά. Αλλά τελικά αν σκεφτεί κάποιος για τις ταινίες που βλέπαμε πριν τόσα μικρή, χρόνια ή πιο μικρή. Αν μας το έλεγαν τότε αυτά θα μας φαινόταν. Λέγαμε είναι δυνατόν και όμως τα βλέπουμε. Όχι, δεν είναι. Αλλά κύριε Τσιτομενέα, θέλω να με βοηθήσετε λίγο γιατί δεν έχω καταλάβει εγώ πώς μπορώ να προφυλαχθώ. Πείτε μου, μπορώ να προφυλαχθώ. Σας είπα, μην ανοίγετε τις πόρτες προς τα έξω. Ό,τι πόρτες ανοίγετε. Αλλά και καμιά μέρα πρέπει να ανοίξει το παράθυρο να πάρει και αέρα το σπίτι. Άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ συζητούσα στο διάλειμμα με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Τσαρτσίκα, την περίπτωση που χρησιμοποιούνται κάμερες ασύρματες για να παρακολουθούμε κάποιο χώρο του σπιτιού που είναι ένα μωρό παιδί. Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι οι γείτονες μπορεί με τον ίδιο τρόπο που εμείς βλέπουμε τι γίνεται στο παιδί μας να βλέπουν και αυτοί. Το παιδί. Και επί τη ευκαιρία να αναφέρουμε και το περιστατικό και ότι όταν το ασύρματο τηλέφωνο του σπιτιού μας, όχι το κινητό του ασύρματο, εάν δεν είναι ασφαλές και ασφαλές ασύρματο, μπορεί οποιοδήποτε με την ίδια μάρκα ασύρματου τηλεφώνου να παίρνει από τον αριθμό σας χωρίς εκείνος να έχει αριθμό. Σας το λέω από προσωπική πείρα, γίνεται. Κύριε Μαγκουάιερ, πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά? Επικίνδυνα. 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 Αλλά αυτή η εποχή την οποία περιγράφετε. Νομίζω ότι ήδη έχουμε μπει σε αυτήν την εποχή. Νομίζω ότι ήδη παρακολουθούνται τα πάντα. Και κάτι πολύ σωστό είπατε πριν, ότι αν φτάσουμε στο σημείο που πρέπει να παρακολουθήσουμε τη σχέση μας, το φίλο μας, το συνεργάτη μας ή οποιονδήποτε άλλο, δεν υπάρχει σχέση. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί όλα, οποιαδήποτε σχέση, προσωπική, κοινωνική κτλ., στηρίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη. Και αυτή τη στιγμή την έχουμε ισοπεδώσει. Και φαντάζομαι στη δουλειά σας θα πρέπει να έχετε και πολλά άτομα που είναι φοβικοί πλέον με αυτές τις ιστορίες. Έτσι, πάρα δηλαδή πολύ. Θα έρχονται κάποια άτομα πολύ. Τα οποία θα έχει γίνει πάρα πλέον πολύ. Το οποίο αυτό τι κάνει. Ούτε τον αυθορμητισμό μας επιτρέπει, ούτε τίποτα. Μας έχει βάλει όλους και κοιτάμε γύρω μας. Κύριε Μαγκουέρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Καθώς κλείνουμε και να φύγουμε λίγο από αυτές τις παρακολουθήσεις. Ζούμε σε μια κοινωνία που η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς, εν πάση περιπτώσει. Την παρακολουθούμε κι εμείς, την βλέπουμε, προσπαθούμε έτσι να πούμε ένα καλησπέρα μαζί της, μήπως και γίνει κάποια γνωριμία. Αντίθετα όμως ότι φαίνεται ότι ο κόσμος δεν δύναται να επικοινωνήσει τόσο πολύ. Χρόνια πολλά μέσω SMS. Σ' αγαπώ μέσω SMS. Χάνουμε την επαφή και χάνουμε την επικοινωνία. Υπάρχουν πολλά παιδιά, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα παιδιά, που βρίσκουν ένα μοναδικό τρόπο να επικοινωνήσουν, που οι μεγαλύτεροι ενδεχομένως δεν το καταλαβαίνουν, μόνο μέσω του διαδικτύου. Εκατομμύρια άτομα μέσω των chat rooms, όπως τα λένε.
Καλά, έχουν συμβεί και φεδρά πράγματα στα τσάπρους. Νίκο, δεν το λέω καταγγελτικά, δεν το λέω, το λέω ως ένα φαινόμενο ότι χάνουμε την επαφή, έστω και να σας δω εγώ να σας πω, κύριε Μαγκουέρ, χρόνια πολλά, και σας θέλω ένα τυπικό μήνυμα. Και πόσα χάνονται όταν δεν υπάρχει αυτή η επαφή. Γιατί χανόμαστε όμως. Γιατί. Γιατί χανόμαστε. Τεχνολογία. Ναι. Η έλλειψη χρόνου. Η έλλειψη χρόνου. Έχει χαθεί γειτονιά πρώτα απ' όλα, παιδιά. Δεν μα είναι από γιατί για 5 ώρα. Και δεν ξέρω να σου πει άτομα. Χειμένου σε καθόλου. Ναι, αλλά γιατί να μην βγουν από την πόρτα του να δουν το παιδί. Γιατί έχουν αυτό. Έχουν το ίντερνετ. Γιατί σου λέει θα κάτσω αναπαυτικά, θα κρυφτώ. Γιατί μπαίνει και ο φόβο. Είναι πολύ πιο ασφαλέ το να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο παρά να δω τον άλλον. Έτσι, είτε αυτό αν θα πάρω την απόρριψη οτιδήποτε, πιο φτηνό. Πιο ασφαλέ. Χωρίς να μιλούν έχουν δική τους συνθηματική. Το θέμα όμως είναι το θέμα όμως είναι το θέμα όμως είναι ότι έχουν αλλάξει καιροί, πάντα θα αλλάζουν, πάντα θα υπάρχει αυτή η αλλαγή. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό, αλλά πρέπει και να προστατευτούμε, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ενημέρωσης, και αυτό οφείλουν να ξεκινήσουμε από τους γονείς, παιδεία, έτσι, πόσες ώρες και τι επιτρέπουν. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Νίκο, πώς θα πες μου, σε παρακαλώ, παιδί. Σχετικός που θα φέρουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Λογικό ερώτημα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην σας τρομοκρατήσαμε. Ελπίζουμε να παρακολουθήσετε κι εσείς μαζί μας αυτό που και εμείς παρακολουθήσαμε, έτσι κάπως με περιέργεια, μουδιασμένοι, προβληματισμένοι. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν τη μέρα που μας πέρασε. Και όσοι γιορτάζουν και σήμερα, Γιάννηδες. Μας γιορτάζει, δεν κλείνουμε αμέσως. Πολύ μικρή διακοπή. Και αμέσως μετά, κάτι που έχει να κάνει με τις κρυφές κάμερες, άλλο ένα κομμάτι του ρεπορτάζ που εντοπίσαμε στην έρευνα που κάνουμε. Λοιπόν, ευχές για μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά, με υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που περάσατε αυτό το βράδυ εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Μικρή διακοπή. Και εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, πρώτα Θεός. Την ίδια ώρα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Να είστε καλά. Ένα πακέτο τσιγάρα, ένα παιδικό αρκουδάκι, μια μολυβοθήκη, ένας πίνακας ζωγραφικής. Οποιοδήποτε αντικείμενο ή αξεσουάρ μπορεί να κρύβει μια μυστική κάμερα. Και όχι κάμερα που την έχει φτιάξει ένας ειδικός με την τροποποίηση μιας συσκευής και την προσαρμογή της σε ένα άλλο αντικείμενο. Μιλάμε για έτοιμες κρυφές κάμερες που πολλούνται ελεύθερα στο εμπόριο. Ταιριάζει όλα τα πακέτα, είναι έγχρωμη, 70 ευρώ, ένα χρόνο εγγύηση, εμβέλεια 150 μέτρα. Ο φακός μπορεί να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εδώ μπορούμε να δείξουμε ορισμένα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται μέσα στο σπίτι, για τα οποία μπορεί να τοποθετηθεί κρυφή κάμερα. Καταρχήν, οτιδήποτε παρουσιαστεί, οτιδήποτε αντικείμενο βλέπει κανείς μπροστά του, μπορεί οπωσδήποτε αυτό να γίνει κρυφή κάμερα. Ας αρχίσουμε από τα πολύ πιο μικρά. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα αρωματικό. Εδώ μέσα τοποθετείται κρυφή κάμερα. Αυτό. Δεύτερο. Εδώ μέσα τοποθετείται κρυφή κάμερα. Τρίτο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα τηλεκοντρόλ. Αυτό το τηλεκοντρόλ είναι ασύρματη κρυφή κάμερα. Αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα, αυτά που σας δείχνω τώρα, βέβαια είναι παροπλισμένα, είναι παλιάς τεχνολογίας. Δεν κυκλοφορούν βέβαια τώρα είναι πολύ πιο σύγχρονα, τα οποία βέβαια θα τα δούμε αργότερα, πολύ αργότερα αυτά, όταν θα γίνουν και εκείνα παλιά. Αυτό είναι μια ανθοδέσμη, η οποία οπωσδήποτε αυτή τοποθετείται πάνω στο τραπέζι, σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε. Η κάμερα είναι αυτή εδώ, η οποία είναι πάρα πολύ καθαρή και ωραία κάμερα και έχει και μεγάλη απόσταση. Λοιπόν, τι άλλο τώρα, αυτό εδώ πέρα είναι ένα μπαζάκι, το οποίο
Σε αυτό μπαίνει οπωσδήποτε κρυφή κάμερα με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη ισχύωση μπορεί να τοποθετηθεί εδώ. Τα βάζα εκεί πέρα τα λουλούδια, οτιδήποτε αντικείμενο. Μαγνητοφωνάκια, αυτά εδώ πέρα, οτιδήποτε. Ορίστε, λαμπατέρ. Κρυφή κάμερα. Αυτή εδώ η λάμπα. Είναι κρυφή κάμερα. Το οποίο είναι στο σημείο πάνω. Σε οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο καλώδιο και σε οποιοδήποτε σημείο, το ρολόι εκείνο εκεί πέρα είναι κρυφή κάμερα. Αυτό το ρολόι το ηλεκτρονικό είναι κρυφή κάμερα. Εκεί μέρα έχει μπει στη τρυπούλα πάνω στο γράμμα που δεν μπορείτε να φανεί σε καμία περίπτωση. Οποιοδήποτε αξεσουάρ υπάρχει μέσα στο σπίτι είναι υποψήφιο που να έχει αντικείμενο που να έχει μια κρυφή κάμερα μέσα. Ασύρματη ή ανισύρματη. Ποιος μπορεί να γνωρίζει αν μια κάμερα με τόσο μικρές διαστάσεις βρίσκεται κρυμμένη κάπου στο χώρο του και εν αγνία του τον καταγράφει, και όχι μόνο στο χώρο του, αλλά και έξω από αυτόν, να την έχει πάνω του κάποιος συνομιλητής του, σε μια συνάντηση ή επαγγελματική επαφή ή σε κάποια άλλη περίπτωση? Επειδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ ασύρματο η τεχνολογία, με ένα κουμπί το οποίο έχετε πάνω στο έντιμά σας ή με ένα κόσμημα γυναικείο παρακολουθείς τον άλλον και βλέπεις τι κάνει, που βρίσκεται, τι λέει και όλα αυτά. Θέλω να πω, υπάρχουν μέσα και τρόποι που δεν γνωρίζει ο κόσμος, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς. Οι κρυφές κάμερες έχουν εισβάλει παντού, ακόμη και στους χώρους εργασίας, και κάποιοι είναι έτοιμοι να τις εγκαταστήσουν εφόσον τους ζητηθεί. Και δεν μιλάμε για τις κάμερες ασφαλείας. Εμείς έχουμε τοποθετήσει κρυφές κάμερες μιλάω, σε χώρους εργασίας, από τους ιδιοκτήτες. Και από εκείνο το υλικό έχουμε βγάλει ποινικά αδικήματα. Διότι κάποιος, για να βάλει μια κρυφή κάμερα, δεν βάζει απλά. Προχάρη σε κάποια σούπερ μάρκετ. Έχουμε εντοπίσει πώς κλέβουν τα χρήματα. Υπάλληλοι. Τον υπάλληλο. Για να μπει στο γραφείο, για μην μου πει τώρα ο υπάλληλος ότι με μαγνητοφωνεί, με κάνει. Γιατί να μην σε μαγνητοφωνήσει. Εφόσον κλέβεις, καλά κάνω και σε μαγνητοφωνώ. Πώς θα αποδείξω εγώ ότι εσύ κλέβεις? Θα κάθομαι εκεί από πάνω και θα κλέψεις εσύ. Ενώ έτσι ξέρουμε πώς θα ανοίγεις, πώς χτυπάς. Χτυπάς μόνο 0-1 και τα 50 τα βάζεις στην τσέπη σου. Φαίνεται τι χτυπάς. Κατάλαβες. Κάποιον επιχειρηματία ή εφορία τον ειδοποίησε ότι πρόσεχε τον προσωπικό σε κλέον. Δεν είχε προσέξει. Η εφορία δεν κοίταξε. Δηλαδή έχει πολλά μηδενικά εδώ πέρα, πολλά κενά. Τι έγινε? Αυτοί ξέρουν, ήταν έμπειροι και βάλαμε κάμερα και σπιάσαν. Ο χώρος εργασίας εξαρτάται για ποιο λόγο το παγιδεύεις. Μετά για εκβιασμούς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο παράνομο. Για μένα προσφέρει υπηρεσίες. Και ας αφήσουμε τώρα ότι απαγορεύεται, γιατί ποια προσωπική στιγμή? Ο χώρος εργασίας είναι ο χώρος εργασίας. Πρέπει να εργάζεσαι και δεν έχεις λόγο να φοβάσαι. Γιατί να μην τι φοβάσαι να κρύψεις δηλαδή την ώρα που εργάζεσαι από τον εργοδότη σου? Γιατί ο εργοδότης βλέπει τι κάνεις. Δεν βλέπει ο γείτονας. Κατάλαβες. Άρα δεν μπορώ να πω ότι αν είναι νόμιμο ή παράνομο, είναι θέμα νομικό. Αλλά πάντως είναι χρήσιμο σε αυτούς που το κάνανε, απεδείχθηκε ότι είναι χρήσιμες οι κάμερες. Είναι ασήμαντη, αυτό σημαίνει ότι τις βάζετε όπου θέλετε και μετά συνδέετε το δέχτη τηλεόραση στο βίντεο και βλέπετε ό,τι βλέπουν οι κάμερες. Επίσης, μπορεί ο δέχτης του σήματος της κάμερας να συνδεθεί στον υπολογιστή για να γίνει αυτό. Πρέπει να έχετε αυτήν την κάρτα. Ρολόι κλπ. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, όσοι παρακολουθούμε τα συστήματα εργασιακών σχέσεων, παρακολουθούμε και ξέρουμε, έχουμε πληροφορίες για ευρύτατη παραβίαση των εθνικών νομοθεσιών. Οι εργοδότες, κυρίως οι εργοδότες του υψηλού ανταγωνισμού, μεγάλοι όμιλοι, σύνθετοι όμιλοι, τράπεζες, φαρμακοβιομηχανίες, πράγματι έχουν περάσει σε ένα σύστημα συλλογής στοιχείων, παρακολούθηση εργαζομένων. Τον τελευταίο καιρό είχαμε και ένα σύστημα το οποίο προώθησε μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία στην πατρίδα μας, η οποία με το σύστημα παρακολούθησης εφήρμοσε τη συλλογή στοιχείων προσωπικών των εργαζομένων με την βιομετρική συλλογή στοιχείων. Έτσι λοιπόν ήρθε και η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων με μια
φοβερή απόφαση, πολύ σημαντική, την απόφαση 62 του 2007, που επέβαλε μεγάλο πρόστιμο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, διότι παρεβίασε αρχές όπως η ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου. Ο βασικός ποινικός νόμος ορίζει ότι όλες αυτές οι ενέργειες απαγορεύονται. Και απαγορεύονται πολύ φυσιολογικά, θα έλεγα, και πολύ δίκαια, διότι υπάρχει η προστασία της προσωπικότητας του κάθε Έλληνα πολίτη. Πέραν τούτου δε, απαγορεύεται διότι δεν μπορεί κανείς να αναμειγνύεται στην ιδιωτική σφαίρα και στην ιδιωτική ζωή του καθενός με τέτοια μέσα. Και εξειδικευμένα ο ποινικός κώδικας του 370α, ένα άρθρο βασικό, αναφέρει αυτά τα τεχνικά μέσα και αναφέρει και τις ποινές. Όποιος χρησιμοποιήσει, παρακολουθεί και μαγνητοσκοπεί χωρίς τη συνένεση του άλλου και το χρησιμοποιήσει ιδιωτικά, προβλέπεται τουλάχιστον 1 έτος φυλάκιση. Προβλέπεται 2 έτος φυλάκιση όμως και χρηματική ποινή για όποιους ασκούν, πράττουν αυτό κατ' επάγγελμα. Κατά συνήθεια, δηλαδή, εξακολουθητικά κάνω ιδιωτικές έρευνες και μπαίνω στις ιδιωτικές σφαίρες, μαγνητοσκοπώ, μαγνητοφωνώ, χρησιμοποιώ επαγγελματικά, ή το κάνω για το χόμπι μου όμως και το συνηθίζω. Τότε έχουμε, αυτό που λέμε κατά συνήθεια, τότε έχουμε 2 έτους φυλάκιση, από 2 έτους φυλάκιση και χρηματική ποινή. Εκτός από την παρακολούθηση και την καταγραφή, υπάρχει επεξεργασία του υλικού, το οποίο μπορεί να βάλει σε μεγάλες περιπέτειες το πρόσωπο που κάποιοι παρακολούθησαν. Η διαδικασία του να κόψουμε και να ράψουμε το περιεχόμενο μιας συζήτησης στον υπολογιστή, αλλάζοντας το νόημα, είναι απλή. Πραγματοποιήσαμε μια εικονική συνομιλία και καταγράψαμε εικόνα και ήχο σε βίντεο κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια βάλαμε το υλικό στον υπολογιστή που χρησιμοποιούμε για την οπτικοποίηση των ρεπορτάζ. Ας δούμε πρώτα το αρχικό υλικό, αυτό που καταγράψαμε με το κινητό. Του μίλησα και αυτός είναι σύμφωνος. Τώρα θα δούμε τα γίνεται, αλλά υπάρχει συμφωνία. Πού μίλησα, δε? Ήταν εντάξει ο πανάδες σου. Ναι, ήταν σοβαρός και θέλω να είχε διάθεση. Είπε κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε. Όχι, δεν είναι πολύ εντάξει. Πού μίλησα, δε? Δείτε τώρα και το αποτέλεσμα μετά την επεξεργασία. Η εικόνα μείνει η ίδια και δεν διακόπτεται σε κανένα τη σημείο. Ο ήχος όμως αλλάζει, όπως αλλάζει και το νόημα της συνομιλίας. Πήραμε το τελευταίο κομμάτι της συνομιλίας και το βάλαμε στο κέντρο της συνομιλίας. Έτσι μπορούμε να παραποιήσουμε λίγο το νόημα, χωρίς βέβαια αυτός που την παρακολουθεί να καταλάβει ότι έχουμε κάνει κάποια αλλαγή. Μπορεί να ακούσεις μια συνομιλία από 30 μέτρα, 40 μέτρα. Και να την ακούσεις και να την καταγράψεις και βέβαια να τη χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να πάρεις εικόνες. Το φοβερό πράγμα είναι ότι μπορείς να πάρεις εικόνες και να παρουσιάσεις αυτό που εσύ θέλεις, μπαίνοντας μέσα στις εικόνες και αλλάζοντάς τις. Δηλαδή η τεχνολογία δεν σταματάει μόνο στη λήψη και στην καταγραφή της πληροφορίας, αλλά στην επεξεργασία της πληροφορίας, που μπορεί να δώσει αφάνταστα αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί ακούσαμε τελευταία στο τηλεόραση ότι κάποιο βίντεο το οποίο δόθηκε και τα λοιπά είναι όχι μονταρισμένο, από ό,τι κατάλαβα εγώ, είναι κομμένο. Αυτό μπορεί να υπάρχει πίσω του μια επεξεργασία που να μην φαίνεται καθόλου ότι είναι κομμένο ή να φαίνεται, αλλά να κρύβει από πίσω του μια επεξεργασία της εικόνας. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει σε ένα σαφώς πιο εξελιγμένο μηχάνημα, το οποίο θα χειρίζεται πρόσωπο με ειδικές γνώσεις. Οι δυνατότητες του εργαστηρίου ή μάλλον της επεξεργασίας πληροφορίας περιορίζεται μόνο από τα χρήματα. Εάν λοιπόν πρόκειται για ένα θέμα που είναι πολιτικό,
ή διακρατικό, ένα εργαστήριο σε αυτό το χώρο εδώ πέρα που έχω εγώ, είναι δυνατόν να κάνει πολλά πράγματα. Περιγραφές, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να καθαρίσει εικόνες, να κάνει mixing, δηλαδή ανακάτεμα διαφόρων εικόνων, έτσι ώστε να παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος δεν ήταν στην αρχική, στο αρχικό setup. Επομένως, είναι πολλές οι δυνατότητες. Όταν προκύπτει ένα θέμα μονταρίσματος ενός CD ή ενός DVD, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, υπάρχουν τεχνολογικά μέσα και εργαστήρια που μπορεί να το ανακαλύψουν. Πώς ακριβώς φαίνεται αυτό δηλαδή, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά? Αν βάλετε κάποιον, ένα νέο πρόσωπο μέσα σε μια σκηνή, το φόντο, το ψηφιακό φόντο του προσώπου αυτού δεν μπορεί να ταιριάξει, είναι σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα, δεν μπορεί να ταιριάξει με το υπόλοιπο. Αν λοιπόν γίνει ανάλυση της σκιάς, του φωτός, της θέσης, είναι δυνατόν να ανακαλυφθεί. Ένας απλός υπολογιστής και ένα απλό πρόγραμμα χρειάζονται για να αλλοιωθεί το νόημα μιας συνομιλίας. Και όλα αυτά με την καταγραφή της εικόνας από κινητό τηλέφωνο. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί με τις εκατοντάδες κρυφές κάμερες που κυκλοφορούν χωρίς κανέναν έλεγχο και οι οποίες μπορούν να καταγράφουν ήχο και εικόνα από απόσταση μάλιστα, επί ώρες, επί μέρες, για όσο θέλει αυτός που έχει παγιδεύσει το χώρο μας και εμείς να μην έχουμε αντιληφθεί το παραμικρό.